Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 24 Μαρτίου και άλλο ένα κόλπο γκρόσο ξεκινά. Ξεκινάει. Δίπλα μου ο Ιάσονας Νιάς Παπαδόπουλος. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, αν σου έλειψα το ότι δεν κάναμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Καρναβάλι κούλου, μάλιστα. Καταρχάς, μου λείπεις πάντα. Και βέβαια μου έλειψε το κόλπο γκρόσο την προηγούμενη Κυριακή. Εντάξει, καθαρά Δευτέρα, οκ. Okay. Όμως είμαστε πάλι εδώ, επιστρέφουμε. Έχουμε μια πολύ πυκνή επικαιρότητα. Έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και φυσικά το ζήτημα των τεμπών είναι αυτό το οποίο απασχολεί, κατά κύριο λόγο, έχω να πω εγώ, την εβδομάδα που μας πέρασε τη δημόσια σφαίρα. Ακριβώς. Και γιατί μπαίνει και από την κοινωνία με πολύ έντονο τρόπο ένα αίτημα, ένα χρόνο μετά την τραγωδία των τεμπών, απόδοσης ευθυνών. Ακριβώς. Ταυτόχρονα βαδίζουμε προς ευρωεκλογές. Λιγότερο από 100 ημέρες έμειναν. Πλέον όλα τα κόμματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους και μπαίνουν σε θέση μάχης. Αυτά και άλλα πολλά όμως λέω να τα συζητήσουμε με τους καλούς μας καλεσμένους που έχουμε απόψε. Πάμε να τους καλωσορίσουμε. Πάμε στο τραπέζι μας. Πάμε τραπέζι. Λοιπόν. Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος και επισήμως πλέον ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τσίπρας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Και το ερώτημα, κύριε Τσίπρα, είναι αν θα είστε και εσείς υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές. Θα το ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες. Ωραία. Λοιπόν. Λέω να μπούμε στα βαθιά από την αρχή της εκπομπής μας, γιατί υπάρχει το ζήτημα της τραγωδίας των τεμπών που είναι πολύ έντονα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακούσει, κύριε Καρανικόλα, δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για το ζήτημα του κυρίου Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Ακούσαμε, για παράδειγμα, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος ο ίδιος δήλωσε ότι αν ήταν στη θέση του κύριου Καραμαλή δεν θα ήταν υποψήφιος στις εκλογές. Ακούσαμε άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Κτιστάκη, ο οποίος είπε ότι θα παρετούνταν από την ασυλία εάν ήταν στη θέση του κύριου Καραμαλή. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Να ξεκαθαρίσουμε και τι πράγμα συζητάμε. Μιλάμε για την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης ή μιλάμε για αυτό το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνει η αντιπολίτευση, ειδικά διαξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, περί ύπαρξης ποινικών ευθυνών. Γιατί σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, αν η ερώτησή σας αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή την ύπαρξη των πολιτικών ευθυνών, η πολιτική ευθύνη από τον κύριο Καρμαλή ανελήφθη το ίδιο, την ίδια μέρα της τραγωδίας, όπου παρετήθηκε από υπουργός. Από αρμόδιο υπουργό. Άρα θεωρείτε ότι καλό θα είναι υποψήφιο στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν ήταν καλός ή κακός. Ο καθένας κρίνει στη συνείδησή του και με βάση τη συνείδησή του αποφασίζει. Ο κύριος Καραμαλής όμως πολιτικά εκτέθηκε στον νομό του, εκτέθηκε στην περιφέρειά του, εκτέθηκε στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός τον ψήφισε. Έρχομαι στο δεύτερο σκέλος, γιατί νομίζω ότι αυτό αφορά την ουσία της συζήτησης. Περί της ύπαρξης, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια λέει, διατείνεται, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι στο πάνελ παριστάμενος μόνο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, που λένε συνέχεια την ύπαρξη ποινικών ευθυνών για τον κύριο Καραμαλή. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, για να καταλάβουμε πού κρύβεται η πολιτική υποκρισία, και κυρίως, προσέξτε, όχι απλά η πολιτική υποκρισία, η προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω ακριβώς έχοντας επίγνωση τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Άρα συμφωνείτε της κομματικής εκμετάλλευσης. Με τον χαρακτηρισμό του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτηρίζει ευδέλεστη τα κόμματα που. Γιατί αυτό που κάνουν έχει ένα χαρακτηρισμό μόνο. Προκειμένου να γίνουν αρεστοί, κομματικοποιούν και πολιτικοποιούν μια τραγωδία που αγγίζει όλο τον ελληνικό λαό για ένα και μοναδικό σκοπό. Ένα και μοναδικό σκοπό. Για την κομματικοποίηση αυτής της τραγωδίας. Και ρωτώ τον κύριο Τσίπρα ευθέως. Θέλω να μας πει. Ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες τις οποίες αποδίδουν στον κύριο Καραμαλή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν η ποινική ευθύνη που αποδίδουν στον κύριο Καραμαλή είναι η μη ολοκλήρωση της 717, ο κύριος Σπύρτζης, ο αρμόδιος υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε ούτε και αυτός τη σύμβαση 717, όπως όφιλε να είχε κάνει στην περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε προχτές και έκανε μια φοβερή δήλωση, κατά τη γνώμη μου, που είπε ευθαρσώς, και αυτή είναι και αλήθεια δηλαδή, ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τραγικό δυστύχημα. Κύριε Τσίπρα. Καταρχάς, δεν περίμενα τίποτα άλλο από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του ξέφυγε, αλλά το είπε όμως,
κάποια στιγμή, λίγο μετά τα Τέμπη, ότι οι συγγενείς εργαλειοποιούν τον πόνο τους. Αυτό είχε πει. Έτσι, άρα είναι κανόν. Περιμένει κανείς να ακούσει τα πάντα από αυτή την κυβέρνηση. Πότε είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι, κύριε Τσίπρα? Το είχε πει, ήταν στο πότε το είπε? Μερικούς μήνες μετά τα Τέμπη. Μην με διακόπτε. Δεν σας διακόψα, αφήστε με τελειώσει. Όχι, σας διαψεύδω, δεν έχει πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Το έχει πει. Το έχει πει. Ότι οι συγγενείς εργαλειοποιούν τον πόνο τους. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Εδώ έχουμε καταρχάς ένα πράγμα που πρέπει να επισημάνουμε, είναι ότι η κοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων, τους 57 νεκρούς, με το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα. Είναι αυτοί που δημιουργούν σοβαρά γεγονότα και πιέζουν περισσότερο από όλους και είναι πολύ θετικό. Είναι σημάδι υγείας αυτό το πράγμα για την κοινωνία. Και νομίζω ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω. Και πιστεύω ότι η κίνηση του Χρήστου Σπύριτζη την περασμένη Πέμπτη συντονίζεται ακριβώς με αυτή την κίνηση της κοινωνίας, του κόσμου, και βοηθάει περισσότερο να πέσει φως. Τώρα, να διορθώσουμε. Δεν υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Το λέω γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ήταν, άρα έχει μερίδιο ευθυνών ως προς το προφανέστατα υπάρχουν. Και αν θέλετε, η κίνηση του Χρήστου Σπύριτζη θέτει τον εαυτό της διάθεσης και της δικαιοσύνης για το ζήτημα αυτό. Να πέσει φως και όποιος είναι να πληρώσει. Λοιπόν, το ένα πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό. Τώρα, θέλω να διορθώσω κάτι γύρω το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Η πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει παρέτηση. Είναι λάθος αυτό, τεράστιο. Γιατί το λέτε αυτό? Για λόγους ευθυξίας ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είσαι υπουργός εκείνη τη στιγμή, αν αντικειμενικά έχεις μια γενική πολιτική ευθύνη, παρετήσε. Η πολιτική ευθύνη, πριν φτάσω στην ποινική, που ρωτάει ο κ. Καρανικόλας, διαπιστώνεται συγκεκριμένα. Ποια συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη είναι πέρα από την υπουργός? Δηλαδή, εγώ απλώς προεδρεύω, αυτό είναι υπουργός? Λάθος. Στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν, αφήστε το ποινικό σκέλος, δεν υπάρχουν ούτε καν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν. Απλά ήταν υπούργευε το διάστημα εκείνο ο κ. Καραμαλής. Αυτό δεν είναι απόδειξη πολιτική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη σημαίνει ότι έκανα εκείνο, δεν έκανα τα άλλα κτλ. Ακόμη και αν δεν έχει. Λέει η κυβέρνηση ότι παρετήθηκε από θέση του υπουργού, βέβαια. Δεν σημαίνει. Αν λίγο κάτι δεν παρατιόταν. Και αυτά που λέει τώρα ο κ. Φλωρίδης ή οποιοδήποτε άλλοι, ότι δεν έπρεπε να ξανακατέβει στις εκλογές ο κ. Καραμαλής, δεν το λέγανε τότε. Όταν κατέβηκε στις εκλογές. Ο κ. Καραμαλής έπρεπε να εξαφανιστεί από τον πολιτικό σκηνικό. Έπρεπε να έχει εξαφανιστεί το πολιτικό σκηνικό και μόνο από την άποψη της πρόκλησης προς την ελληνική κοινωνία. Αλλά το αφήνω αυτό. Εγώ λέω ότι οι πολιτικές ευθύνες, ακόμη και οι πολιτικές ευθύνες, δεν έχουν εντυπωστεί από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποια συγκεκριμένα είναι? Εντάξει. Τώρα, πριν φτάσω στις ποινικές ευθύνες, που νομίζω δεν είναι αυτή ακριβώς η συζήτησή μας, υπάρχει ένα θέμα του πώς μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που ο κύριος Κώστας Καραμαλής όφιλε να έχει κάνει και μπορεί να τα κάνει και τώρα, πέρα από το να μην έχει κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι άλλο τάξη ζήτημα. Γι' αυτό κρίνεται πολιτικά. Είναι να παραιτηθεί προκαταβολικά οποιαδήποτε ασυλία του παρέχει το Σύνταγμα και νομοθεσία, οποιαδήποτε ασυλία. Και δεύτερο πράγμα, να δηλώσει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση δικαιοσύνη για οτιδήποτε. Ακόμη και ως μάρτυρας σε πρώτη φάση. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό ήδη? Όχι, δεν το έχει κάνει. Δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και το έχει κάνει. Και τη δικαιοσύνη, μιλάει ο κ. Καρανικόλα. Μην με διακόπτε όμως συνέχεια. Μην με διακόπτετε. Ούτε αυτό, ακόμη και αυτό δεν το έχει κάνει. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν έχουμε μια οποιαδήποτε υπόθεση που κάποιος πολίτης κάνει μήνυση σε ένα υπουργό γιατί κατά την τέλεση των καθηκόντων το έκανε εκείνο ή τ' άλλο ή θεωρεί ένα νομοθέτημα που κατέβασε ότι είναι απαράδεκτο, ότι πλήττει κάποιος κτλ. Δεν έχουμε 57 νεκρούς. Έχουμε μεγάλο ατύχημα που όλη η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες γι' αυτό που μπορεί να αγγίζουν και τον υπουργό. Αυτό πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, καλός ή κακός. Και όφιλε να θέσει τον εαυτό του διάθεση δικαιοσύνης. Και να κυνηγήσει ο ίδιος, όπως τον κυνηγάει ο Χρήστος Σπύριτζης, με οποιοδήποτε τρόπο να φτάσει τελικά στην δικαιοσύνη που θα τον κρίνει. Δεν μιλάμε για λαϊκό δικαστήριο, μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Και ανάμεσα σε αυτά το οποίο έχει κάνει, αυτό που έλεγα πριν, οι συγγενείς των θυμάτων και το 1 εκατομμύριο υπογραφές, είναι ότι αυτές που παράγουν συνεχώς γεγονότα και έρχονται συνέχεια καινούργια πράγματα στο φως. Αυξάνονται τα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί, αντί να μειώνονται μετά από ένα χρόνο δικαστικής έρευνας. Οφείλω δύο απαντήσεις. Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Φυσικά πάρα πολύ. Και μια προσθετική ερώτηση σε αυτά που θα πείτε στο τέλος. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι στην Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, δεν κλήθηκαν περισσότεροι μάρτυρες προκειμένου να διαλευκανθεί, ναι, να διαλευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης. Αυτό να λάβετε υπόψη σας. Απαντώ κατευθείαν στο δικό σας το ερώτημα για να έρθω σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Η κατηγορία αυτή αφορά δύο μάρτυρες. Οι οποίοι, προσέξτε, ο ένας κατέθεσε το εξώδικο το οποίο είχε αποστείλει, είναι μέρος της
του υλικού το οποίο εξέτασε η Εξεταστική Επιτροπή. Άρα λοιπόν, όσα είχε να πει ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχουν συμπεριληφθεί μέσα στο πόρισμα της Εξεταστικής. Πού το ξέρω, και ο δεύτερος, πού το ξέρω, και ο δεύτερος, αυτά έχει μόνο να πει. Και ο δεύτερος, είναι και έξω, έτσι, είπατε πριν δεν σας διακόψω. Ναι, αφήστε να το ολοκληρώσω και ό,τι θέλετε εδώ με να απαντήσω. Με διακόψατε. Και ο δεύτερος λοιπόν έχει στείλει εξώδικη δήλωση, ο οποίος και αυτού η μαρτυρία έχει συμπεριληφθεί. Σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε. Είπε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Καραμαλή να μπορέσει να ελεγχθεί ο κύριος Καραμαλής, είπε, από τη δικαιοσύνη. Δεν του αρκεί η κατάθεση που έδωσε η πολλή ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή, να πάει και στη δικαιοσύνη. Μα κύριε Τσίπρα, με συγχωρείτε, τον κάλεσε τον κύριο Καραμαλή δικαιοσύνη και αρνήθηκε να πάει. Διαπιστώθηκε από τη δικαιοσύνη κατά την έρευνά της έως τώρα ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης του κύριου Καραμαλή. Διαβιβάστηκε αμελητή δικογραφία στη Βουλή και είπε η κυβέρνηση κουκουλώστε το. Έφτασε κάποιο έγγραφο από τη δικαιοσύνη προς τη Βουλή που αφορά τον κύριο Καραμαλή και σιώπησε η Βουλή. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα και πραγματικά σταματήστε αυτή την κομματική εκμετάλλευση γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή, είναι ντροπή να κάνετε την βορυχία, κύριε Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, σε ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Να πω και ένα δεύτερο. Και μετά πείτε μου τι θέλετε. Γιατί πραγματικά εξοργίζομαι όταν ακούω τέτοιου είδους επιχειρήματα. Είπε ο κύριος... Καλά, μην εξοργίζεστε τόσο πολύ. Εξοργίζομαι γιατί όταν την βορυχείτε και προσπαθείτε να αποκομίσετε λίγο πιο σεμνά, κύριε Καρανικόλα, λίγο πιο σεμνά. Σε μια εθνική τραγωδία, λίγο πιο σεμνά. Εξοργίζομαι. Το 80% ακούστε του κόσμου θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη. Λίγο λοιπόν, πιο σεμνά. Λίγο πιο σεμνά. Λοιπόν, θα πούμε και τη συγκάλυψη. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει συγκάλυψη. Είπε ο κύριος Τσίπρας για την ηρωική στάση του κύριου Σπίρτζη. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι πρόκειται περί απάτης. Γιατί πρόκειται περί απάτης του κύριου Σπίρτζη? Θα σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί ξέρει ο κύριος Σπίρτζης ότι παρετείται προκαταβολικά, υποτίθεται ότι παρετείται προκαταβολικά από την ασυλία του, όταν καν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη βάρος του. Άρα από τι παρετείται? Και το δεύτερο και κυριότερο, παρετείται της ασυλίας του, ενώ ξέρει ότι έχει παραγραφεί η όποια ποινική του ευθύνη, γιατί το Σύνταγμα, ως ίσχυε μέχρι το 2019, έχει παραγράψει την όποια ποινική ευθύνη του κυρίου Σπίρτζη. Άρα λοιπόν όλο αυτό το θέατρο που έκανε ο κύριος Σπίρτζης, γιατί περί θεάτρου πρόκειται, είναι μια μεγάλη απάτη απέναντι στον ελληνικό λαό και λυπάμαι πραγματικά που το έκανε αυτό ο κύριος Σπίρτζης και ο ΣΥΡΙΖΑ το επικροτεί, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βρισκότανε μια εγκληματική πράξη παράληψη του κυρίου Σπίρτζη, αυτή έχει πλέον παραγραφεί. Και κλείνω για να καταλάβετε την αντίφαση και την υποκρισία και το μέγεθος της απάτης. Από τη μία ο κύριος Σπίρτζης μας είπε παρετούμε της ασυλίας μου και ταυτόχρονα μετά από λίγες ώρες μας είπε ότι 7-17, η μη ολοκλήρωση της 7-17 σύμβασης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τραγικό αποτέλεσμα. Πάντως. Άρα λοιπόν προς τι η παρέτηση, προς τι αυτό το σοου, προς τι αυτό το θέατρο του κύριου Σπίρτζη. Πάντως το θέμα του κύριου Καραμαλή, επειδή έχει τεθεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από βοηθές της Νέας Δημοκρατίας, η δική σας άποψη ποια είναι, ότι θα πρέπει να παρετηθεί από οποιαδήποτε ασυλία ή όχι? Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Εάν σήμερα, αύριο το πρωί, ο έλεγχος της ποινικής τακτικής δικαιοσύνης, εκτός και αν μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν εμπιστευόμαστε δικαιοσύνη, φοβόμαστε ότι επηρεάζεται από την κυβέρνηση και άρα δεν θα φτάσει στον ενδελεχή έλεγχο όλων των ευθυνών, όλων των προσώπων. Αν μας το πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Υποθέτω λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει ανεξάρτητα τη δουλειά της και θα φτάσει τον έλεγχο μέχρι το κόκαλο και θα αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει. Αν λοιπόν βρεθούν στην πορεία αυτών των ερευνών ευθύνες, ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή, το Σύνταγμα τι ορίζει? Αμελητή δικογραφία να έρθει στη Βουλή και εκεί να είστε βέβαιοι και οι δύο αξιότιμοι δημοσιογράφοι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, να συγκαλύψει τον οποιοδήποτε. Εάν υπάρξει από τη δικαιοσύνη διαβεβαστικό προς τη Βουλή των Ελλήνων. Το έχετε κάνει ήδη μια φορά με την απόρριψη από προανακριτικής πριν μερικούς μήνες. Ήδη το έχετε κάνει. Βουλή. Μια φορά. Η Βουλή. Με συγχωρείτε, κύριε Τσίπρα, η δικαιοσύνη έστειλε κάτι για τον κύριο Καραμαλή στη Βουλή. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εγώ σας μίλησα για τη δικαιοσύνη που κάνει τον έλεγχο. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν είναι δικαιοσύνη. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν έκανε αυτό που λέτε εσείς. Τι έκανε? Δεν ζήτησε την ποινική δίωξη για τον κύριο Καραμαλή.
Δεν τα λέτε σωστά. Λοιπόν, έγινε συνεδρία συμβουλής με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, η οποία επενεύει αντιθεσμικά. Αντιθεσμικά, βέβαια. Αντιθεσμικά. Το πόρισμα που έστειλε αντιθεσμικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το πόρισμα που έστειλε αντιθεσμικό. Κύριε Τσίπρα, το πόρισμα για την 17 αντιθεσμικό είναι συγκεκριμένο. Όχι. Όχι, φυσικά. Αλλά αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσίπρα. Αφήστε αυτά που είπε. Εγώ σα λέω το πόρισμα. Το πόρισμα αντιθεσμικό. Μην αλλάζετε κουβέντα. Το πόρισμα αντιθεσμικό. Γιατί ταυτόχρονα είχαμε και μία δήλωση του Αρείου Πάγου, εκτό και αν αυτή ούτε αυτή την αποδέχεστε, που είπε ότι είναι αντιθεσμική παρέμβαση τη κυρία Εισαγγελέα, τη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, γιατί αυτή τη στιγμή διενεργείται. Μία δικαστική έρευνα. Το πόρισμα. Να το απαντήσω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να με ρωτήσει και να απαντήσω. Υπάρχει ένα ζήτημα. Κύριε Χαρανικόλε, πάνω σε αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα. Το γεγονός ότι έχει υπάρξει παρέμβαση τη ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ουσιαστικά και το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο και των ραντάρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο ζήτημα, να ξεκαθαρίσουμε όμως. Ορθή παρατήρηση. Για την εκτέλεση τη 717 και του ευρωπαϊκού πόρου, γιατί γι' αυτό εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχουν ευρωπαϊκούς πόρους που θα πήγαν τα λεφτά. Θα ξεκινήσουν δηλαδή δύο έρευνες επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δύο επιτροπές τουλάχιστον θα συζητηθεί υπόθεση των Πιντεμπών μετά και την παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό το οποίο μπορεί να κατανοήσουν άπαντες νομίζω είναι πως το θέμα της τραγωδίας της 28 Φεβρουαρίου του 2023 έχει φύγει από τα σύνορα της χώρας. Πράγμα το οποίο δεν είναι εν μέρη προβληματικό. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ καταρχάς σέβομαι απόλυτα τον πόνο, την οργή, τη δικαιολογημένη οργή και τον αβάσταχτον πόνο των συγγενών των θυμάτων και δεν έχω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο για τις όποιες κινήσεις τους. Καλά κάνουν. Να κινηθούν όπου νομίζουν ότι μπορούν να βρουν το δίκαιο τους. Εγώ προσωπικά έχω βέβαια εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Όμως, επειδή το θίξατε για την κυρία Καριστιανού, που καλά έκανε και πήγε, εάν θεωρεί ότι μπορεί να βρει το δίκαιο της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ας πάει. Οποιοσδήποτε συγγενής των θυμάτων να κάνει την όποια νομική κίνηση μπορεί να κάνει για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θεωρώ όμως ντροπή να υπάρχει δίπλα στην κυρία Καριστιανού Έλληνας ευρωβουλευτής, ο κύριος Αρβανίτης, δικός σας κύριε Σπίτζη, ο οποίος να προσπαθεί, αυτό σας μίλησα, για κομματική εκμετάλλευση. Είναι ο Γιώργος Τσίπρας. Όχι, αλλά λέω, ο κύριος Αρβανίτης, κύριε Τσίπρα, να βρίσκεται δίπλα στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού και να προσπαθεί να βγει μια φωτογραφία με την κυρία Καριστιανού στο προάβλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό σας είπα για κομματική εκμετάλλευση στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι αν υπάρξουν ζητήματα ποινικών ευθυνών του κυρίου Καραμαλή, να είστε βέβαιοι ότι αν η ποινική δικαιοσύνη στείλει προς τη Βουλή των Ελλήνων δεν δηλώνει ότι παραιτείται οποιαδήποτε ασυλία. Γιατί είναι κοροϊδία, κύριε Σπίτζη. Γιατί δεν θέτουν αυτό τους διάθεση δικαιοσύνη. Είναι κοροϊδία. Γιατί είναι κοροϊδία. Αυτό που έκανε ο κύριος Σπίτζης λέγεται κοροϊδία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή. Και αν υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, σας παρακαλώ, είναι η δεύτερη φορά που σας το ζητάω, να μας την πείτε. Πείτε μου, ποια είναι η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή. Θα σας πω. Πείτε μου ευθέως, ποια είναι η ποινική του ευθύνη. Θα σας πω. Κύριε Τσίπρα, ένα πράγμα, μισό λεπτάκι λίγο, για το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα στην παράγραφο 5 του άρθρου 86 αναφέρει ρητά ότι ακόμη και στην περίπτωση παραγραφής, ακόμη στην περίπτωση παραγραφής, ρητά αναφέρεται αυτό μέσα, μπορεί να ζητήσει κανείς τη διαδικασία που ζήτησε ο κύριος Σπίρτζης. Τι λέτε. Τι λέτε. Όταν παραγράφεται ένα αδίκημα, παραγράφεται, κύριε Τσίπρα. Άρα αυτό σημαίνει παραγραφή. Το Σύνταγμα είναι λάθος που το γράφει. Όχι. Λέει η Νέα Λαϊκίες. Δημοκρατία λοιπόν άλλαξε τα όρια της παραγραφής. Αφήστε τι άλλαξε. Αφήστε τι αποσβεστική. Μην τα μπερδεύετε. Περιόδους τώρα, που ίσχυε ανά επί των ημερών σας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχετε δίκιο. Μισό λεπτά. Κύριος Καραμαλής δεν ξέρει. Μισό λεπτά. Το αδίκημα τα παραγράφει. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά το γράμμα του νόμου. Ίσως και ένα ζήτημα πολιτικό. Πολιτική ουσία έχω να προσθέσω εγώ. Να ολοκληρώσω ο κύριος Τσίπρας και θα πάρω το λόγο μετά να απαντήσετε. Λοιπόν, αναφέρεται ρητά λοιπόν στην παράγραφο 5 ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση παραγραφής. Γιατί κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει ότι οποιοσδήποτε κατηγορίες έχουν εκτοξευτεί εναντίον του και θέλει να καθαρίσει το όνομά του, ακόμη και αν δεν έχει ποινικές συνέπειες λόγω παραγραφής. Έτσι. Αυτό το αναφέρει το Σύνταγμα. Λοιπόν, αν λέει βλακίες ο Χρήστος Σπίτζης, λέει και το Σύνταγμα μάλλον βλακίες.
Ένα πράγμα είναι αυτό. Έχουμε μπροστά μας, απλά να σας πω το εξής για το Σύνταγμα. Το άρθρο 5 αναφέρει αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνει την παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διατέλεσε μέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργός, η Βουλή μπορεί ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του να συστήσει ειδική επιτροπή, στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία για τον έλεγχο της κατηγορίας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό ζήτησε ο κύριος Σπίτζης. Αυτό ζήτησε. Τι τελείως άλλο. Αυτό ζητάει. Την ενεργοποίηση της παραγράφου 5 ζητάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπατε 5 ή 10 φορές τη λέξη ντροπή, κύριε Καρανικόλα. Λοιπόν, δυστυχώς έχετε παραμείνει στα χνάρια του Κώστα Καραμαλή πριν το έγκλημα των Τεμπών. Να σας θυμίσω, όταν σε ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, που έθετε ζητήματα ασφάλειας για το ελληνικό σιδηρόδρομο, η απάντηση του κύριου Καραμαλή, εξοργιστική εκείνη η απάντηση, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια, ήταν ότι πρέπει να ντρέπεστε που θέτε ζητήματα ασφάλειας. Τώρα είπε 5 με 10 φορές σήμερα ο κύριος Καραμαλής, ντροπή, πρέπει να ντρέπεστε κτλ. Στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το έγκλημα των Τεμπών. Μην με διακόπτε συνέχεια, κάπου σταματήστε. Το καταλαβαίνω ότι είστε δύσκολοι θέσει, αλλά κάπου σταματήστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην ώρα σας. Λοιπόν. Δεν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία τίποτα με το να κάψει έστω και κατόπιν εορτή τον κύριο Καραμαλή, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε όλοι σήμερα. Δηλαδή, από την πίεση που έχει από τον κόσμο και από την κοινωνία, το τονίζω αυτό, και από την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως από την κοινωνία, φαίνεται να αρχίζουν να υπάρχουν σκέψεις να κάψει τον Κώστα Καραμαλή με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι πολύ αργά πλέον για να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, και έρχομαι και στο θέμα το ποινικό. Λοιπόν, ένα πράγμα είναι η ολοκλήρωση σύμβασης 7-17, αλλά το κυριότερο πράγμα είναι είτε είχε ολοκληρωθεί είτε όχι, που δεν ολοκληρώθηκε, ότι πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας, θέσπιση κανόνων ασφάλειας σε ένα οποιοδήποτε σιδηρόδρομο. Πριν μερικές δεκαετίες δεν υπήρχαν ούτε 7-17, ούτε ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά ένας σιδηρόδρομος μπορεί και με τα παλιά μέσα να έχει κανόνες ασφάλειας τέτοιους, ώστε ένα ανθρώπινο λάθος να μην προκαλεί με τοπική σύγκρουση δύο τρένων, όπως δεν συγκρούστηκαν ποτέ σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχει πολύ πιο πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο αυτό που έχει η Ελλάδα. Την πρώτη ευθύνη γι' αυτό την έχει ο υπουργός. Εποπτεύων υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προσέξτε, ήταν η ίδια κατάσταση από το 19 που ανέλαβε και μετά που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Με αυτό που υπήρχε πριν. Όχι, δεν ήταν η ίδια κατάσταση. Πολλά πράγματα αλλάξαν στο μεταξύ, χωρίς να αλλάξουν οι κανόνες να μας προστατέψουν από ένα ατύχημα. Με κορυφαία βέβαια το κάψιμο του σταθμού στη Λάρισα, τηλεδιοίκησης, το οποίο έπρεπε να έχει αποκατασταθεί μέσα σε εβδομάδες. Μπορούσε να έχει αποκατασταθεί και δεν αποκαταστάθηκε επί τρία χρόνια μέχρι να γίνει το ατύχημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή. Κοιτάξτε, είχαμε καταθέσει και εμείς, μάλιστα είχαμε επιφευθεί τότε στο ΠΑΣΟΚ να καταθέσουμε από κοινού αίτημα για την προανακριτική. Όταν ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, δεν δεχτήκανε, το καταθέσαμε διαφορετικά. Τώρα πάλι έχει υπάρξει η κίνηση του κυρίου Σπίρτζη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα να πέσει φως. Αλλά εγώ επανέρχομαι στο ερώτημα προς τον κύριο Καρανικόλα. Γιατί δεν παραιτείται προκαταβολικά από οποιαδήποτε ασυλία και δεν θέτει τον εαυτό του διάθεση δικαιοσύνη? Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Έχετε ένα λεπτό να απαντήσετε για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Γιατί και ο λαϊκισμός έχει τα όρια του. Άρθρο 86, παράγραφος 5, κύριε Τσίπρα. Και σας δίνω την απάντηση εκ του συντάγματος. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, προσέξτε τι λέει παρακάτω, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη, κύριε Τσίπρα, δίωξη, κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος ή υπουργός της κυβέρνησης κτλ. Δίωξη, κύριε Τσίπρα. Υπάρχει κάποια δίωξη σήμερα εναντίον του κύριου Σπίτζη, του κύριου Καραμαλή? Δηλαδή, απαντήστε με ευθέως. Εάν γίνει μήνυση, σας έχουμε λύσει το πρόβλημα. Σήμερα. Σας ρωτάω, σήμερα, αν γίνει μήνυση, έχετε λυθεί το πρόβλημα? Αφήστε αν. Σήμερα υπάρχει. Εάν γίνει μήνυση, έχετε λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει, το πρόβλημά σας είναι διαδικαστικό, υπάρχει, τεχνικό. Το Σύνταγμα είναι. Λέει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εγώ συζήτηση έτσι δεν μπορώ να κάνω. Συζήτηση έτσι δεν μπορώ να κάνω. Υπάρχει δίωξη. Λοιπόν, αυτά που έχετε μάθει αλλού. Αυτά που έχετε μάθει αλλού. Είστε λαϊκιστές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε απαράδεκτοι. Λυπάμαι. Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά λυπάμαι. Παρακαλώ, κύριε. Άρα λοιπόν, επειδή δίωξη δεν υπάρχει και δεν τολμάτε να πείτε ότι δεν υπάρχει δίωξη, αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Σπίρτζης και σήμερα υπερασπίζεστε, είναι θέατρο και κοροϊδία. Υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, της τελευταίας γενιάς τουλάχιστον, ότι πέρα από το ζήτημα της ακρίβειας, η υπόθεση, η τραγωδία των Τεμπών παράγει πολιτική φθορά στην κυβέρνηση, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Σας ανησυχεί αυτό το πράγμα? Σας προβληματίζει στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, η κοινωνία, σε μεγάλο της κομμάτι τουλάχιστον,
ουσιαστικά εκφράζει τη δυσφορία της για την διαχείριση της κυβέρνησης προς την υπόθεση. Και να προσθέσω και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις, ότι όντως οι πολίτες απαντούν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέτουν δηλαδή αυτό το ζήτημα έντονα και επιτακτικά. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η εικόνα που έχει μείνει στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη ως τώρα. Αλλά πρέπει να σημειώσω και να σας πω ότι οι διαδικασίες έχουν κινηθεί πολύ πολύ τάχιστα σε σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα. Θυμίζω ότι για την τραγωδία στο Μάτι, σήμερα που μιλάμε, τόσα χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, ακόμα γίνεται το δικαστήριο. Με τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση όμως για την υπόθεση των Ντεμπών, για την τραγωδία των Ντεμπών, έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες και έχει υποβοηθηθεί το έργο της δικαιοσύνης προκειμένου μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε φτάσει στην επακροτήριο συζήτηση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα αντιστραφεί το δημοσκοπικό κλίμα στο δρόμο προς ευρωεκλογές και απέναντι σε σχέση με τη διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων. Κοιτάξτε, είναι δύο ζητήματα που θέτεται. Ένα το ζήτημα των Ντεμπών και ένα το υπόλοιπο ζητήματα, όπως το ζήτημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και τα άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικός χρόνος ώστε να διαφανεί και για το ζήτημα των Ντεμπών ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός την πρώτη στιγμή, όλα στο φως, η δικαιοσύνη να λάμψει και να αποδοθεί δικαιοσύνη, πιστεύω ότι μέχρι και τις ευρωεκλογές οι διαδικασίες θα έχουν τρέξει, θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, οπότε θα ξέρει ο ελληνικός λαός πλέον την αλήθεια και θα οδηγηθούν όσοι να οδηγηθούν ενώπιον των φυσικών δικαστών για να κριθούν και να απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Όπως επίσης πιστεύω ότι θα έχει κερδιθεί και το πολιτικό έδαφος να αποδώσουν και τα μέτρα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ένα ερώτημα τώρα, κύριε Τσίπρα, αφού έχουμε ανοίξει την κουβέντα του δρόμου προς τις ευρωεκλογές. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι το κόμμα σας δίνει μια μάχη για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα σας να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, παραμένουν κοντά τα δύο κόμματα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο κάποιος να στηρίξει το δικό σας κόμμα και να μην στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Για ένα πολύ απλό λόγο. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνουμε ουσιαστική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, η οποία πλήττει τη χώρα και την κοινωνία με δύο τρόπους. Πρώτον, όσον αφορά την τσέπη της, δηλαδή η ακρίβεια έχει μειώσει το πραγματικό εισόδημα και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή που βλέπουμε σε νούμερα για το πόσο ικανοποιημένη είναι από την πορεία της χώρας, την κυβέρνηση κτλ., αφορά κατά πρώτο λόγο την τσέπη του. Ούτε με την αντιπολίτευση, βέβαια, είναι ικανοποιημένη η πολιτική. Το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά. Και δεύτερο, συνολικά η πορεία της χώρας είναι αδιέξοδη. Δεν μας οδηγεί πουθενά. Και παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για το ότι η οικονομία τάχα πάει καλά, η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και αποτυπώνεται και αυτή σε πραγματικά νούμερα, όχι δημοσκοπήσεων, σε μακροοικονομικούς δείκτες, σε δείκτες κοινωνικής ευημερίας κτλ. Ο μόνος πολιτικός χώρος, το μόνο κόμμα το οποίο έχει μία πρόταση και για τα άμεσα, δηλαδή αντιμετώπιση ακρίβειας, και για τα μακροπρόθεσμα, δηλαδή την προοπτική της χώρας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος λοιπόν για να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναποτελέσει το βασικό κορμό της προοδευτικής παράταξης. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτό. Επιτρέψτε μόνο μία επισήμανση για τα δημοσκοπικά. Όταν ξεκίνησαν να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ κοντά μας ή που μας ξεπερνούσε για πρώτη φορά σε κάποιες δημοσκοπήσεις περίπου προτριμήνου, θεωρούταν δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πια δεύτερο κόμμα. Τώρα που είμαστε δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, είναι ότι είμαστε κοντά, δίνουμε μάχη κτλ. Δεν δίνουμε καθόλου μάχη. Είναι... Η αλήθεια είναι ότι επειδή 100 μέρες είναι. Δεν είναι παρατήρηση σα. Είναι αρκετό. Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται στη δημόσια σφαίρα. Επειδή είναι 100 μέρες, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέχρι την Ευρωκάλπη. Προκύπτει βέβαια ένα ερώτημα. Πώς γίνεται από τη μία πλευρά η Νέα Δημοκρατία να βιώνει μια πολιτική φθορά, ωστόσο δεν φαίνεται να αναπτύσσεται ένα αντίπαλον δέος. Αυτό τουλάχιστον αναγνωρίζουν και δημοσκόποι. Δηλαδή ένα συμπαγής εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας προβληματίζει στην Κουμουνδούρου. Προφανώς και μας προβληματίζει, αλλά νομίζω σας έδωσα μέρη την απάντηση και πριν. Καταρχάς να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο συντριπτικά τα νούμερα της δυσαρέσκειας από τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις ενάντια στην κυβέρνηση για την κατάσταση της ζωής του, την προοπτική του κτλ. Ποτέ δεν είναι τόσο άσχημα όπως είναι σήμερα. 5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το άλλο ζήτημα, το αν υπάρχει αντίπαλο δέος, προφανώς είναι το μεγάλο στοίχημα για μας και ο πρώτος σταθμός είναι οι επόμενες ευρωεκλογές. Ξαναλέω όμως για μια ακόμα φορά, και το είπα και πριν, η δυναμική της κοινωνίας δείχνει ότι οι δυνατότητες γενικά υπάρχουν. Το κατά πόσο θα ανταποκριθεί το πολιτικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα μιλάω για την προοδευτική αντιπολίτευση και πιο ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ,
είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν θα μείνουν κενά στην πολιτική ζωή, θα καλυφθούν με τον ένα ή άλλο τρόπο. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα, για να φτάσουμε κοντά και στην ολοκλήρωση της κουβέντας μας, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ τη δημόσια σφαίρα το τελευταίο διάστημα είναι η υπόθεση με τη διαρροή των email, η υπόθεση της, που αφορούσε την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Μια παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς, βλέποντας αυτή την υπόθεση, είναι ότι από τις καταγγελίες των Ελλήνων του εξωτερικού, τις οποίες έκαναν δημόσια, φαίνεται ότι συσχετίζουν το μηχανισμό, αν θέλετε, που έστειλε τα email για την επιστολική ψήφο με τα email που έλαβαν από την κυρία Σιμακοπούλου. Υπάρχει μια συσχέτιση από την πλευρά τους μεταξύ των δύο αυτών διαδικασιών, δηλαδή της πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και της πλευράς της κυρίας Σιμακοπούλου. Πώς το απαντάτε? Καταρχάς, σας θυμίζω ότι από τον έλεγχο που έκανε η κυβέρνηση, το γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή, προέκυψε ότι η διαρροή των επίδικων emails έγινε από τους εγγραφέντες για τις εθνικές εκλογές του 2023 και τα στοιχεία αυτά τα πήρε η κυρία Σιμακοπούλου μετά το Μάιο του 2023, δηλαδή ενώ η χώρα βρισκόταν ήδη σε διαδικασία δεύτερων επαναληπτικών εκλογών, με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και με υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών, χωρίς βέβαια αυτό σε καμία περίπτωση θέλω να το ξεκαθαρίσω, να παρεξηγηθώ. Δεν ήταν υπηρεσιακή κυβέρνηση, ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Άλλο υπηρεσιακό υπουργό, άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω. Ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Υπηρεσιακή ήταν η κυβέρνηση. Κάνετε λάθος. Ήταν κυβέρνηση. Ποιο ήταν πρωθυπουργό? Ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Κύριε Τσίπρα, ποιο ήταν πρωθυπουργό? Ποιο ήταν πρωθυπουργό? Οι λίστες πότε υπήρχαν? Οι λίστες από πότε υπήρχαν? Όχι, δεν είναι διάστημα. Πριν το Μάιο τι ήταν? Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός. Πριν το Μάιο τι ήταν? Δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Πριν το Μάιο τι ήταν? Λάτε, κύριε Γαμικό. Λέω λοιπόν ότι η διαρροή, τα στοιχεία αυτά τα πήρε η κυρία Σιμακοπούλου μετά τις εθνικές εκλογές του Μαΐου, άρα με υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών, χωρίς να είναι αυτό βέβαια ψόγος για τον υπουργό, γιατί τα πήρε από τον Γενικό Γραμματέα, από τον συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα, προς τον γραμματέα απότιμων της Νέας Δημοκρατίας και στην κυρία Σιμακοπούλου. Μιλάμε για στελέχη όμως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος. Ακούστε, ακούστε. Δηλαδή και ο Γενικός Γραμματέας ήταν Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν λέω ήταν σωστό αυτό που έγινε. Ο γραμματέας του κόμματος ήταν σωστό που έγινε. Γι' αυτό και απεπέφθησαν. Γι' αυτό η κυρία Σιμακοπούλου ανέλαβε και την ευθύνη και έφυγε από μόνη της με δική της πρωτοβουλία από το ψηφοδέλτιο. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχει παρανόηση. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτή η διαδικασία με την επιστολική ψήφο και την εγγραφή των όποιων πολιτών ενεγράφησαν στην πλατφόρμα για τις ευρωεκλογές. Και αυτό από πού προκύπτει? Από τους ίδιους τους καταγγέλλοντες. Ο δικηγόρος των οποίων, ο συνάδελφος ο κύριος Σωτηρόπουλος, βγήκε και είπε δημόσια ότι οι αγωγές οι οποίες θα εγείρουν κατά το ελληνικό δημοσίου αφορούν πολίτες οι οποίοι είχαν εγγραφεί στην Μάλιστα. πλατφόρμα για τις εθνικές εκλογές, δηλαδή πριν από το Μάιο του 2023, και άρα καμία σχέση όταν με την επιστολική ψήφο, και άρα λοιπόν καμία σχέση, όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, με την επιστολική ψήφο και την πλατφόρμα. Έχουμε δύο λεπτά να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και προκύπτει ένα ερώτημα από τη στιγμή που από την πλευρά της Υπουργός Εσωτερικών, κύριε Τσίπρα, υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και ότι έγιναν άμεσα δύο εκλογικές αναμετρήσεις που δεν ήταν. Αυτό θα φανεί. Για ποιο λόγο ζητάτε την αποπομπή? Λοιπόν, ένα πράγμα. Υπάρχουν τρεις παράλληλες έρευνες που έγιναν. Οι μόνες δύο σοβαρές έρευνες είναι αυτές που γίνονται από ανεξάρτητες αρχές, από τη δικαιοσύνη και την ΑΔΑΕ. Έτσι, έκανε μια δική της έρευνα η κυβέρνηση σε μια ευνομούμενη χώρα. Καταρχάς, την έρευνα δεν την κάνει η κυβέρνηση. Την κάνουν άλλες αρχές, είτε αυτό είναι η δικαιοσύνη, είτε κάποια ανεξάρτητη αρχή. Φανταστείτε, θα λέγατε αν το να βγάλει, το να σπεύσει. Πάλι με διακόπτετε. Το να σπεύσει να βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση ότι ξέρετε έγινε αυτό είναι εξαιρετικά ύποπτο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που μπορούσε να κάνει είναι να πει του ξέρετε, εγώ έκανα μια δική μου έρευνα, σαν Νέα Δημοκρατία στην ουσία, και βρήκα αυτό και το δίνω στη διάθεση τη δικαιοσύνη και τη ΑΔΕ. Από εκεί περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι εξαιρετικά ύποπτο, λέω, ότι σπέβδει να πει πότε ακριβώς δόθηκαν τα mail, με ποιο τρόπο και από πού είσαι κτλ. Αυτό πρέπει να το δώσει και θα πάρουν άλλη την απόφαση. Τι έχει γίνει? Δεν γνωρίζουμε καθόλου ούτε το πότε δόθηκαν. Ξεκίνησαν να δίνονταν, δόθηκαν μόνο στην κυρία Σιμακοπούλου. Αναγνώρισε πολιτικές ευθύνες στην προκειμένη περίπτωση. Ή και σε πολλούς άλλους, ούτε εκεί πέρα είχε αναγνωριστεί. Συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη, ούτε εκεί είχε αναγνωριστεί. Λοιπόν, πού δόθηκαν τα mail, από πότε δόθηκαν κτλ. Οι δε λίστες υπήρχαν, όπως είπε και ο κύριος Καρνικόλας, που παραδέχθηκε πριν το Μάιο. Άρα ήταν κυβέρνηση. Δεν αφορά την επιστολική άρα, ψήφο. Ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς αφορά και την επιστολική ψήφο. Πρώτον, διότι υπάρχει. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Είσαι απαράδεκτο. Κάπου φτάνει όμω. Είσαι απαράδεκτο. Λίγο πολιτισμό. Λίγο πολιτισμό. Φτάνουμε και στο τέλο του μέρου τη εκπομπή. Δεν μπορεί να έχει κανεί καμία εμπιστοσύνη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση στο πώς
θα αξιοποιήσουν και την επιστολική ψήφο, εφόσον υπήρξε μία φορά διαρροή, μπορεί να υπάρξαν και άλλες διαρροές, και για την επιστολική ψήφο, στο μέλλον δηλαδή. Και πέραν αυτού, δεν έχει ολοκληρωθεί έρευνα ούτε για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και σε πόσο έχουν πάει τα συγκεκριμένα μέλη. Μισή φράση. Εδώ θα είμαστε, δεν, ξαναπούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Νικόλα. Λένε ότι αφορά την επιστολική ψήφο που κύριο Τσίπρας, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σοβαρό το επιχείρημα. Αυτό είναι το εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Καρανικόλα που ήταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσίπρα που ήταν απόψε μαζί μας. Και εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με το καθιερωμένο μας Top 10. Μη φύγετε. Αγαπημένες κλασικές ταινίες από όλο τον κόσμο, κάθε μεσημέρι στη μία, μόνο στο Άττικα. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Restart! Ο Αλέξανδρος Κλώσσας και η Ευαγγελίνα Βόσνου σε μια δύο-ωρη εκπομπή που κάνει restart στην επικοινωνία. Ο Άττικα έβγαλε είδηση και πολύ σημαντική. Ανατρεπτικά. Και εναλλακτικά. Για το πιάνο. Πώς ήρθες στο πιάνο, πώς προέκυψε. Είναι πολιτική στάση στο θέατρο. Ναι. Restart. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Μόνο στο Άττικα. Restart. Εδώ θα είμαστε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Η Αθηνά Σούτζου και η δημοσιογραφική ομάδα του Άττικα παρουσιάζουν τις εξελίξεις της πρώτης γραμμής. Ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Σχολιάζουν Βασίλης Κουρής, Γιώργος Χουδαλάκης, Αλέξανδρος Κλώσσας, Γιώργος Μελιγκόνης, Έλλη Τριανταφύλου. Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 9 το βράδυ, ειδήσεις του Άττικα με την Αθηνά Σούτζου. Όσα δεν λένε οι άλλοι, μόνο στο Άττικα. Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, η δεύτερη ανάγνωση των εξελίξεων από το Άττικα. Γεγονότα 2.0. Ο Γιώργος Μελιγκόνης παρουσιάζει ένα σύγχρονο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που αναζητά τις προεκτάσεις των πραγμάτων και αποκαλύπτει την αθέατη όψη των εξελίξεων. Σχολιάζουν η Μάγκη Δούση και ο Νίκος Ελευθερόβλου σε μια εκπομπή χωρίς γκρίζες ζώνες και απαγορευμένες περιοχές. Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, Γεγονότα 2.0 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Μόνο στο Άττικα. When you think about New York, Reds come in first in mind. The city to live around the world, one of the most expensive cities. And we still have trash laying around on the streets. Για να καταλάβεις μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει πρώτα να μελετήσεις τα ποντίκια της. Θα σας ξεναγήσουμε στα στέκια των αρουραίων του Μανχάταν. Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα. Αποκλειστικά στο Άττικα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος Κόλπο Γκρόσο, top 10 δηλώσεων και φυσικά αύριο μπορεί να είναι παρέλαση, αλλά η εβδομάδα αναμένεται να είναι πολεμική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί προφανώς νομίζω
το πρωτοσέλιδο του Βήματος έχει δημιουργήσει νέα νεογερμανική αντιπαράθεση. Εννοείται. Και ο δεύτερος λόγος, μάντεψε ποιος είναι. Ναι, ο δεύτερος λόγος είναι η πρόταση της πιστείας που καταθέτει την Τρίτη το ΠΑΣΟΚ και μένει να δούμε από εκεί και πέρα τι διαστάσεις θα πάρει η πολιτική σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Λέω να περάσουμε όμως γρήγορα στο τραπέζι μας. Πάμε τραπέζι ξανά. Να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Τους καλούς συναδέλφους. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τραπεζιώτης, συνάδελφος από το κόκκινο. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς ήρθες για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλη μας χαρά. Και η δική μας. Η μία και μία εξαιρετέα εδώ στο Άττικα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βαλεντίνα Ζαφυριάδου και από την Real News επίσης. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, επειδή το ζήτημα της τραγωδίας των Ντεμπών κυριαρχεί και δικαίως, αυτονοήτως κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Είχαμε την αποκάλυψη της εφημερίδας Το Βήμα, η οποία μιλάει για μοντάζ των συνομιλιών του Σταθμάρχη για σειραφή, συνομιλιών. Και θα ήθελα, Γιώργο, ένα πρώτο σχόλιο. Η κυβέρνηση, βέβαια, από τη δική της πλευρά στρέφεται πολύ σκληρά κατά της εφημερίδας, μιλάει για σενάρια, για θεωρίες συνωμοσίας, αν δεν κάνω λάθος. Και απαντά με σκληρό τρόπο και στην αντιπολίτευση, η οποία αντέδρασε εντόνως, έτσι. Ανατριχύλα, εγώ θα βάζω μόνο αυτή τη λέξη. Όταν έχεις ένα έγκλημα με 57 νεκρούς, δολοφονία το αποκαλούν οι συγγένεις των θυμάτων, όταν δεν βλέπεις από την πρώτη στιγμή διάθεση προς την πλευρά των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, θα μπορούσαν να είναι και δικά μας παιδιά, δικοί μας άνθρωποι σε αυτό το τρένο, ο κρατικός μηχανισμός συντονισμένα να μην είναι στο πλευρό σου, αλλά να είναι στο πλευρό άλλων συνθήκων, αυτό που περιγράφει το συγκάλυψη, δεν πρέπει να κολλάμε και να ντρεπόμαστε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις, είναι καραμπινά τη συγκάλυψη αυτό που έγινε. Όταν από την πρώτη μέρα δεν βλέπεις την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο κρατικός μηχανισμός για να πέσει αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, και στη συνέντευξη εδώ στον Σταύρο Θεοδωράκη, αν θυμάμαι καλά, κάμια δεκαριά μέρες μετά την τραγωδία, ότι θα πάρουμε τον προβολέα να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Περιμένει η ελληνική κοινωνία. Θα φτάσει κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα με την αποκάλυψη του Βήματος. Ναι. Μαρτίνα. Θα έχουμε και πολιτικές εξέλιξεις μέσα στη βδομάδα, έτσι. Δηλαδή, το δημοσίευμα του Βήματος φαίνεται ότι πυροδοτεί ένα σπιράλ πολιτικής αντιπαράθεσης καινούργιας που δεν την περιμέναμε, αν μη τι άλλο. Σωστά. Ωραία. Ξεκινάω από την εισηβήσεις, ας πούμε. Βέβαια, είναι πρωινό, αλλά οκ. Okay. Το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να καταθέσει την Τρίτη, η κοινοβουλευτική του ομάδα, μία πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Εκεί καλεί όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να τη στηρίξουν. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές, άρα δεν αρκούν για να περάσει. 50 θέλει. Χρειάζεται 50, πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως εξαιρεί από το Δημοκρατικό Τόξο για ευνόητους λόγους τους Σπαρτιάτες και ειδικά σε αυτή την περίπτωση εξαιρεί και την Ελληνική Λύση, θυμίζοντας την σύμπραξη με τον κύριο Μητσοτάκη εν μία νυχτή για να αλλάξουν τον επικεφαλή, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΑΕ. Την νίκη όχι. Την νίκη όχι. Το ρώτησα και εγώ, μάλλον όλοι το έχουμε ρωτήσει αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι δεν στηρίζονται ακριβώς στις ψήφους στις υπογραφές της νίκης. Στηρίζονται όμως σίγουρα στις υπογραφές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Θα δούμε από πού θα υπάρξουν. Θα φανούν όλα αυτά την Τρίτη. Αυτό είναι το τρέχον ρεπορτάζ. Τώρα το σχόλιο. Ποιο μπορεί να είναι το σχόλιο. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε μπάζωμα μόνο με μπάζα. Υπήρξε με όλους τους τρόπους. Ενώ ότι εγώ ακούω όλο αυτό τον καιρό την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης ότι έπρεπε να μπουν φορτηγά και έπρεπε να είναι στέρεο το έδαφος. Και ομολογώ ότι με είχε πείσει λίγο ότι όντως για να γίνουν κάποιες διεργασίες σε τόσο βαριά αντικείμενα χρειαζόταν να είναι στέρεο το έδαφος, αν μη τι άλλο. Άρα, όμως φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες κάποιοι προσπάθησαν να καλύψουν με κάποιο τρόπο. Και είναι λίγο τραγικό όταν δεν ξέρεις πόσοι είναι οι νεκροί, το πρώτο σου μέλημα να είναι να αλλοιώσεις τις συνομιλίες. Μένουν να αποδειχθούν όλα, δεν είμαστε δικαστές. Προφανώς θα τα αποφασίσουν άλλοι που θα κρίνουν καλύτερα και πιο σφαιρικά. Αλλά αυτή είναι η αίσθηση και δεν είναι όμως. Οι αποκαλύψεις του Βήματος δημιουργούν και ένα άλλο θέμα, διότι μιλάμε για μια εφημερίδα που σίγουρα δεν την καταντάσει κανείς στον αντιπολιτευόμενο τύπο. Σωστά. Θέλω να πω ότι το ότι τις κάνει αυτή η εφημερίδα αυτές τις αποκαλύψεις και η απάντηση της κυβέρνησης που είναι πάρα πολύ συγκρουσιακή με την εφημερίδα, κατά τη γνώμη μου δείχνουν και σε τι δύσκολη θέση έχει έρθει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση και η απάντηση της κυβέρνησης ότι τι μας τα λέτε τώρα, αυτά τα έχει πει και η ΕΡΤ. Άρα δεν πρέπει να απαντηθούν επειδή τα πει η ΕΡΤ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτό εμένα μου κάνει ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο το να το έχει πει και η ΕΡΤ. Λοιπόν, λέω όμως να ανοίξουμε σιγά σιγά τη βεντάλια μας το καθιερωμένο μας top 10, διότι η υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών και
ιδιαίτερα η περίπτωση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Λέω να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βεντάλια μας από εκεί και πάμε να τα συζητήσουμε όλα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Καραμαλή. Στο συγκεκριμένο είναι ένα προσωπικό θέμα του καθενός. Αυτό είναι. Ανάγεται στον κόσμο. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του? Εγώ προσωπικά ναι. Θα παρετούμουν από την ασυλία. Σήμερα ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Χτιστάκης, εκβιωτίας Ερμόμενος, είπε ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί της ασυλίας εάν ήταν θέση του κυρίου Καραμαλή. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει. Το επαναλαμβάνετε παρακαλώ. Σας το λέω και εγώ. Μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε στην. Τι θα κάναμε εμείς. Γιατί έτσι. Είτε. Θα σας πω γιατί. Γιατί έτσι. Τι εννοείται με αυτό, θα είχατε αυτοκτονήσει? Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, Γιώργο, ένα ζήτημα που έχει ανοίξει και στο εσωτερικό της Δημοκρατίας πλέον, όπως βλέπουμε. Όπως είδαμε και τη δήλωση του κυρίου Λευτέρη Χτιστάκη στην εκπομπή του καλού μας αδέλφου του Γιώργου Μελιγκόνη εδώ στο Attica TV, υπάρχει ένα ζήτημα για το θέμα της ασυλίας του κυρίου Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, και για το αν θα έπρεπε να παραιτηθεί. Ένα σχόλιο όπως είναι και για το πώς βλέπεις και αυτή την συζήτηση να ανοίγει στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και τι δονήσεις προκαλεί εκεί. Όταν δεν λύνεις ζητήματα, ειδικά σε τόσο κρίσιμες στιγμές, φροντίζει η ίδια η ζωή και η πολιτική ζωή να τα λύσει. Νομίζω ότι ήταν μαθηματικά βέβαιο θα φτάναμε κάποια στιγμή στην κατάσταση αυτή. Η αλήθεια έχει ένα κακό χούι, που λένε και στο χωριό μου, είναι ανίκητη. Μπορεί να μην είναι δημοφιλής πολλές φορές και να είναι και σκληρή σε σχέση με αυτά που θα φέρει στο φως και κάποιοι μπορεί να την παρεμποδίσουν και το δρόμο της, αλλά όταν τα πράγματα θα φωτιστούν τελικά, όχι με τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης έλεγε θα ρίξουμε με τον προβολέα φως πάνω στην υπόθεση, τότε άνθρωποι θα κληθούν να πάρουν θέση απέναντι στα πράγματα. Θα ήταν αδιανόητο αν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν άρχιζαν σιγά σιγά να μιλάνε όπως μιλάει ο κόσμος στην απλή γλώσσα την καθημερινή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα που να θεωρεί εύλογη τη στάση του Καραμαλή και τη κυβέρνηση να καλύπτει τον Καραμαλή. Το πολιτικό αντεπιχείρημα σε αυτό, ναι. Δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά υπάρχει ως επιχείρημα, είναι ότι ο κ. Καραμαλής κατέβηκε εκ νέου στις εκλογές, τον ψήφισαν οι πολίτες. Και τι είναι κάλυπτη, πλυντήριο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν λέει κανείς αυτό. Λέω όμως ότι υπάρχει το επιχείρημα το κυβερνητικό από την άλλη πλευρά ως τέτοιο. Δεν φαίνεται να το ακούει η κοινή γνώμη όμως στις δημοσκοπήσεις. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει συντριπτικά ποσοστά στην ελληνική κοινή γνώμη, που δεν είναι μόνο ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι και ψηφοφόροι που στήριξαν την κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές. Δύο φορές μάλιστα για να προκύψει 41%. Αναγνωρίζουν σοβαρότατα λάθη στο κομμάτι της διαχείρισης του εγκλήματος των τεμπών από την πλευρά της κυβέρνησης. Και παράγουν και πολιτική φθορά στο μεγάλο Μαξίμου. Και το θέμα της υποψηφιότητας, βέβαια, έχει ανοίξει και αυτό τη δική του συζήτηση. Και επειδή είχαμε και τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος πήρε σαφή θέση και είπε: εγώ δεν θα ήμουν υποψήφιος αν ήμουν στη θέση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, λέω να πάμε να δούμε και αυτή τη δήλωση για να γυρίσουμε μετά στη Μαριτίνα. Εννοείται, θα έχεις όλο τον χρόνο στη διάθεσή σου να μας αναλύσεις την σκέψη σου. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, παραιτήθηκε από βουλευτής και δεν ξανάβαλε. Άρα, κύριε Φλωρίδη, στη θέση του κυρίου Καραμαλή, εσείς δεν θα βάζετε υποψηφιότητα. Λοιπόν, μιλάμε στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών τώρα. Ναι. Αν μιλάμε λοιπόν στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών, σας έχω απαντήσει. Δεν θα βάζετε υποψηφιότητα. Εγώ ναι. Μάλιστα. Εγώ ναι. Καθαρό. Αλλά αυτό είναι εγώ. Και δεν υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα που έχουν παραδώσει την έδρα τους. Λοιπόν, Μαριτίνα, νομίζω έχει ενδιαφέρον ότι την εν λόγω δήλωση την κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν την κάνει ούτε απλά ένας βουλευτής, ούτε απλά ένα πρόσωπο της δημόσιας σφαίρας. Αλλά ένα κεντρικό πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ούκο λίγες φορές έχει τραβήξει τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω του, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέρχεται και από το. Είναι και ένα άνοιγμα προς το κέντρο από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το ερώτημα είναι εάν εκτιμάς ότι από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία, για το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής παραμένει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, βιώνει πολλαπλασιαστικά το πολιτικό κόστος.
Όχι, δεν το πιστεύω. Ότι βιώνει πιστεύω ότι βιώνει πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που της αναλογεί. Παρ' όλα αυτά, βλέπει τη φθορά στις δημοσκοπήσεις και συμπεριφέρεται αναλόγως, γιατί προσπαθεί να βγάλει τα τέμπη από την ατζέντα. Και εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, αυτό θα έκανα. Αλλά υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν την αφήνει και ορθά. Τώρα, ως προς τη δήλωση του κυρίου Σταμάτη, ο κύριος Σταμάτης είπε εν τη ρήμη του λόγου προφανώς ότι θα αυτοκτονούσε. Νομίζω ότι όλοι πιστεύουμε ότι αν μας τύχαινε κάτι τέτοιο θα περνούσε πολύ βαρύ από το μυαλό μας. Από την άλλη, επειδή υπήρξε μια αναδίπλωση του κυρίου Σταμάτη, πιστεύω ακράδαντα ότι αν είχε κάνει αυτή τη δήλωση άλλο πρόσωπο πολιτικό από κάποιο άλλο κόμμα, η αντίδραση της κυβέρνησης θα ήταν ότι προτρέπει τον κόσμο, προτρέπει εν προκειμένου τον κύριο Καραμαλή να αυτοκτονήσει γιατί του έτυχε κάτι τέτοιο. Βέβαια, είχε ενδιαφέρον, επειδή είναι ένα κομμάτι της δήλωσης, στη συνέχεια αναφέρεται και σε άλλα πράγματα ο κύριος Σταμάτης. Δεν καλεί σε καμία περίπτωση τον κύριο Καραμαλή να αυτοκτονήσει. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν καλεί κανέναν να αυτοκτονήσει. Όμως λέω ότι όλοι το νιώσαμε αυτό, γιατί εδώ κάνουμε ένα λάθος στη δουλειά μας που δεν επηρεάζει τίποτα στην τελική και αισθανόμαστε τύψεις, προσπαθούμε να το διορθώσουμε κλπ. Πόσο μάλλον να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, δεν είναι και ακριβώς τυχαίο αυτό που έγινε. Δεν ήταν δυστύχημα μόνο, όπως αποδεικνύεται. Οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και το ότι έβαλε υποψηφιότητα και βγήκε δεν μου λέει τίποτα, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν με γνώμονα ένα όνομα. Στις Σέρες ο κύριος Καραμαλής έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Όλη η οικογένεια Καραμαλή έχει. Το ακούω. Προφανώς είναι δημοκρατική διαδικασία. Προφανώς τη σεβόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνες. Πολιτικές. Τις ποινικές δεν ξέρω. Θα δείξει δικαιοσύνη. Και εγώ να σας καταθέσω και από την πλευρά του ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας ότι ήδη από την περίοδο που έγινε η επιλογή να είναι τελικά υποψήφιος ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Καραμαλής, υπήρχαν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία εξέφραζαν στις εκατηδίαν συζητήσεις μια δυσφορία για αυτό το θέμα. Θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο. Ήδη πριν τις εκλογές, πάντως, είχε προκύψει ζήτημα. Από πριν τις εκλογές, ότι θεωρούσαν ότι θα υπάρχει μια φθορά και ότι μαζί με τον κύριο Καραμαλή θα φθήρεται και συνολικά η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο, επειδή βρισκόμαστε μόλις 100 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, λιγότερο πλέον από 100 ημέρες, και αναφέρθηκες και στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Και θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό ότι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση μετά και το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, όπου η Νέα Δημοκρατία ήταν ο μοναδικός ηγεμονικός πόλος στην ελληνική κοινωνία εκλογικά, με ένα ποσοστό της τάξης του 41%. Και είχε ανοίξει μια συζήτηση ότι απορρόφησε τους κραδασμούς που προέκυψαν μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Φαίνεται όμως ότι αυτή η υπόθεση, αυτό το γεγονός, παράγει μακροπρόθεσμα πολιτικά κόστη στην κυβέρνηση, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαχείριση που επιλέγει να γίνει από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου θα οδηγήσει και σε πιθανή μείωση των ποστών. Το λέω πιθανή γιατί είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να το παίξουμε και προφήτες. Αποτυπώνεται ένα ψαλίδισμα όμως. Ναι. Δηλαδή χάνει η Νέα Δημοκρατία ποσοστά συν το χρόνο και από μια σειρά από ζητήματα τα οποία και ακρίβεια, έτσι κι αλλιώς καλείται να αντιμετωπίσει. Έχει τελειώσει, νομίζω, η περίοδος χάριτος για τη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι αυτό του 41% που μπορεί να ξεπλύνει σε εισαγωγικά τα πάντα ή εκτός εισαγωγικών. Αν φανταστούμε τη Νέα Δημοκρατία σαν ένα κρεμμύδι όπου αφαιρούμε κάθε φορά ένα φλοιό, στον πυρήνα στο τέλος είναι το Μαξίμου που παρέμεναν έγκυχτο. Στην περίοδο του COVID το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Το είδαμε να συμβαίνει, μιας και μιλάμε τώρα για το έγκλημα των Τεμπών. Το βλέπουμε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έφταιγαν όλοι. Έφταιγε η Μαριτίνα, έφταιγε ο Γιάννης, έφταιγε ο Ιάσονας, έφταιγα εγώ, έφταιγε οποιοδήποτε. Όλοι αυτοί καιγόντουσαν κάθε φορά μπροστά. Το σύστημα όμως του Μαξίμου, ο κεντρικός πυρήνας, έμεινε ανέγκυχτος. Εδώ τώρα, επειδή αναφέρεις, Ιάσονα, το διάστημα των 100 ημερών, αν σκεφτούμε ότι έχει περάσει ένα τριήμερο μέσα στο οποίο παραλίγο να έχουμε. Υπήρξαν και πολιτικές επιλογές που επικροτήθηκαν από την κοινωνία, έτσι, αναφορικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ναι. Δηλαδή, υπενθυμίζω απλά σε σχέση με το ζήτημα της ακρίβειας και η συνολική διαχείριση. Δηλαδή, πέρυσι γινόταν ο μαύρος χαμός για το ζήτημα του ακριβού ρεύματος, πουχού, παραδείγματος χάρη. Εν τέλει, φάνηκε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μια σειρά πολιτικών που. Καλά, τώρα που δεν θα υπάρξει επίδομα Πάσχα, να δούμε τι θα πει πάλι η κοινωνία, αλλά θέλω να πω σε σχέση με τις 100 ημέρες που έχουμε φτάσουμε μέχρι το φίνις των εκλογών. Αν σκεφτούμε ότι μόνο ένα τριήμερο που περνάει τώρα και ολοκληρώνεται, παραλίγο να είχαμε παγκόσμια σύραξη με τα γεγονότα στην Ρωσία, με το τρομοκρατικό χτύπημα, με τις αποκαλύψεις που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα, όσο και αν δεν θέλει να τις δει η Νέα Δημοκρατία, είναι συγκλονιστικές. Και πρέπει να μας δώσουν, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, και συνάδελφοι από μέσα ενημέρωσης, εξηγήσεις για ποιο λόγο μπήκαν στη διαδικασία να επιμείνουν πάνω σε ένα αφήγημα το οποίο φαίνεται ότι δεν στέκεται
ούτε καν στο ένα του πόδι, δεν θα πω και στα δύο. Ήταν σαθρό το αφήγημα, όπως αποκαλύπτει από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αυτές οι 100 μέρες τι άλλες εκπλήξεις μπορεί να επιφυλάξουν όταν βλέπουμε ότι ο χρόνος είναι μεγάλο. Συγγνώμη, εγώ θα έβαζα και τον παράγοντα δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν γίνεται να ασχολείται η Ευρώπη με το δυστύχημα στα Τέμπη και να μην ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη, επειδή έκλεισε μια εξεταστική επιτροπή άρων-άρων με δεδομένους τους συσχετισμούς και την κυβερνητική πλειοψηφία. Ας ασχοληθεί και ας πει ότι ήταν όλοι αθώοι. Το ακούω. Δικαιοσύνη είναι, αλλά ας ασχοληθεί πρώτα. Λοιπόν, όμως λέω να περάσουμε, να δούμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για το ζήτημα της φθοράς της κυβέρνησης που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και να γυρίσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Αντιλαμβάνομαι μία εν μέρη, γιατί το ποσοστό αυτό δείχνει υπεροχή, αλλά δείχνει και μία απογοήτευση. Μία εν μέρη. Ένα προβληματισμό, γιατί δεν φαίνεται κάποια άλλη δύναμη να ανεβαίνει, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός. Και για μας αυτό είναι ένα μήνυμα. Μάλιστα. Τι μήνυμα είναι αυτό, να προβληματιστούμε για κάποια πράγματα. Ότι κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πριν από κάποιους μήνες η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,5%, αυτό είναι γραμμένο στην πέτρα. Σημαίνει ότι κάθε εκλογική διαδικασία, όπως οι επικείμενες ευρωεκλογές, ξεκινάνε από το μηδέν. Η κάλπη είναι άδεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, γιατί κρατάω τη φράση ότι το ποσοστό δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δείχνει πως από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, είναι προφανές ότι θα επιδιώξει να καλύψει και το χαμένο έδαφος το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Και το ερώτημα είναι, εάν με τις πολιτικές συνθήκες που υπάρχουν ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, μπορεί όντως να αμφισβητηθεί ο κυβερνητικός πόλος από έναν αναλλακτικό πόλο ή θα βρεθούμε μπροστά σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου ναι μεν η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση θα βιώσει μια πολιτική φθορά όπως συμβαίνει συνήθως στις ευρωκάλπες και η ζωή θα συνεχιστεί ή θα δούμε κάποια πιθανή ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορώ να κάνω και λάθος. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα δυμέτωπο αγώνα στον δρόμο προς τις κάλπες. Απ' τη μία, το τι συμβαίνει στα κεντροαριστερά, σε ένα πεδίο δηλαδή όπου ο Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα θεωρητικά κέρδιζε έδαφος, συστηνόμενος ως ένας φιλελεύθερος πολιτικός και όχι ως ένας τυπικός εκπρόσωπος της δεξιάς, όπως είχαμε μάθει η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει να ανοίξει, έχει ήδη ανοίξει ένα μέτωπο και στα δεξιά του, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμά. Αυτό δεν το λέω εγώ, από τις δημοσκοπήσεις προέρχεται. Είναι και πολύ ψηλά τα ποσοστά της ελληνικής λύσης. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω ότι ενώ η κυβέρνηση πάντα παραδοσιακά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχω την αίσθηση ότι στο δρόμο προς τις κάλπες, ενώ πηγαίνουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, από το ΠΑΣΟΚ και πιο πέρα, να είναι στην κατάσταση που είναι, να αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά να αποκτούν και το δικό τους βηματισμό μέσα πράγματα, θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές θα είναι με όρους Φόρμουλα 1 σαν ένα pit stop. Αμέσως μετά, εάν βάλουμε κάτω τα δεδομένα, θα κληθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, έτσι για να τις συμπεριλάβω όλες, να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες απέναντι στην κατάσταση που δημιουργείται. Μέχρι τις ευρωεκλογές δεν περιμένω τίποτα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και για να πω και την άποψή μου, έτσι πρέπει να γίνει. Ο καθένας θα πάει με το δικό του χωριό, με το δικό του σχηματισμό, το δικό του πρόταγμα και ό,τι ψάρια πιάσουμε. Και το δικό του πρόγραμμα. Και το δικό του πρόγραμμα, ακριβώς. Μετά τις ευρωεκλογές όμως, επειδή θα καταγραφεί δεδομένα η φθορά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, από εκεί πέρα μετά θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Ναι, Μαριτίνα, ένα δικό σχόλιο πάνω σε αυτήν, σε αυτό όλο την σκακέρα, την πολιτική. Και με δεδομένο ότι όντως βλέπουμε μια φθορά της κυβέρνησης που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να είναι διάφορα μέτωπα, αρκετά μέτωπα ανοιχτά για την κυβέρνηση στην πολιτική ατζέντα και αισθάνομαι ότι αυτά λειτουργούν και σωρευτικά πια για την κυβέρνηση. Και εξού και προφανώς καταγράφεται και αυτή η πτώση της δημοσκοπής. Κοίτα, Γιάννη, εγώ δύο πράγματα θέλω να κρατήσω. Το ένα το είπε ο κύριος Μαρινάκης, μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής, αλλά μιλάω ως εκπρόσωπος κυβέρνησης και είπε ότι οι κάλπες είναι άδειες. Αυτό η κυβέρνηση το έχει πει άλλη μια φορά στις δεύτερες εκλογές, επαναληπτικές εκλογές. Έκτοτε και ανάμεσα η μόνιμη αποδόση είναι 41%. Όσο σωρευτικά και αν λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν σε κάθε πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα που ανακύπτει, η απάντηση είναι ότι, okay, έχω όμως 41%, άρα θα γίνει αυτό που λέω εγώ, όσο άσχημα και αν τα πηγαίνω τα πράγματα, δεν το ακούω. Το βλέπω ως επιχείρημα καθαρά εκλογικό το ότι οι κάλπες είναι άδειες, άρα ελάτε να τις γεμίσουμε. Όπως είχε πει και του βγήκε στις δεύτερες εκλογές. Τώρα, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω και οι επικεφαλής των κομμάτων της κεντροαριστεράς
το ξέρουν πολύ καλά και δομούν τη στρατηγική τους πάνω σε αυτό, ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που τυχαίνει να ξέρω καλύτερα λόγω του ρεπορτάζ μου, λέει αυτό ακριβώς, ότι δώστε μου το ποσοστό εκείνο που θα μου δώσει τις πρωτοβουλίες, θα μου δώσει το δικαίωμα να αναλάβω τις πρωτοβουλίες, να ανασυντάξω την κεντροαριστερά και να πάμε να χτυπήσουμε, να δούμε πια στα μούτρα, να δούμε κατευθείαν απέναντι, να σταθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να γίνουμε η εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης πια. Το λέει όταν είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά αυτό. Προφανώς δεν απευθύνεται. Και μάλιστα ενώ ήταν δεύτερο το Πασόκ, βρίσκεται τρίτος όλες τις τελευταίες. Και δεν έχει αλλάξει το αφήγημά του. Δεν το αλλάζει το αφήγημά του. Έτσι πηγαίνει στις ευρωεκλογές. Έτσι θα πάει, κατά την ταπεινή μου άποψη, που δεν είναι προσωπική άποψη, είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ. Τώρα, από την άλλη, όντως αντιμετωπίζει πια σωρευτικά προβλήματα η Νέα Δημοκρατία και αυτό μένει να αποδειχθεί στις κάλπες. Γιατί αν στις κάλπες πάμε και η μείωση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 35%, φαίνεται ότι μόνο εμείς το προσέχουμε. Και 100 ημέρες πριν τις εκλογές, σας θυμίζω πάντως του Μαΐου πέρυσι, λέγαμε και οι αναλυτές, το έλεγαν και οι δημοσκόποι, ότι έχουμε βρεθεί σε μια αλλαγή πολιτικού σκηνικού, ρευστοποίησης, ήττας του κυβερνητικού αθλητισμού. Σε αυτό τώρα θα δώσω λίγο δίκιο στο Πασόκ, γιατί τότε έλεγαν ότι θα συνθλιβεί στις δεύτερες εκλογές και θα πάρει 7%. Δεν βγήκε αυτό. Βέβαια, αυτό από το να έχει τη δύναμη μετά να πάρει πρωτοβουλία στην ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς απέχει πάρα πολύ. Μένει να δούμε τι θα πούνε και οι πολίτες κάλπες. Να βάλω ένα παράγοντα στην κουβέντα μας και στους δύο. Θεωρείτε ότι στη φθορά τη σωρευτική που όλοι συνομολογούμε ότι βλέπουμε όσον αφορά την κυβέρνηση έχει παίξει ρόλο και αυτή η επιλογή του υπερσυγκεντρωτικού μεγάλου Μαξίμου, του λεγόμενου επιτελικού κράτους που εν τέλει υποδεικνύει ως υπεύθυνο στους πολίτες τον Πρωθυπουργό και τον Μεγάλο Μαξίμου. Λειτουργήσε ως τώρα αυτό, δεν λειτουργήσε το σύστημα. Δηλαδή πάντα υπήρχε, όπως έλεγα και πριν, κάποιος μπροστινός που θα έφταιγε στην δύσκολη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται απλώς ότι έχουν εξαντληθεί οι ανοχές του κόσμου και μέσα στα προβλήματα με το οποίο και η μπροστινή ακριβώς και η μπροστινή, όπως πολύ σωστά λέει και η Μαριτίνα, στο ποιους άλλους θα κάψουμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όπως βλέπω τα πράγματα, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης δεν μπορείς να είσαι ποτέ, αλλά εκτιμώ ότι ο Καραμανλής ήταν ο επόμενος που θα δούμε να θυσιάζεται μπροστά σε όλη αυτή την ιστορία και να βγει μετά με ένα διάγγελμα το οποίο εκτιμώ ότι θα έχουμε και προσεχώς στις επόμενες ώρες ο Μητσοτάκης να πει πάλι συμπολίτες μου και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ακούσει, copy-paste ως πρακτική. Τώρα η πρακτική είναι ένα θέμα, απ' την άλλη πιάνει τόπο πια, δεν ξέρω. Είναι αυτό που διάβαζα και στο δικό σου ρεπορτάζ, Γιάννη Μπασκάκη, είναι πολλά τα προβλήματα πια για να τα διαχειριστείς. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το υπερσυγκεντρωτικό Μαξίμου για τα διαχειριστή. Υπάρχει κανείς στο τραπέζι που πιστεύει ότι η κυρία Σιμακοπούλου δεν θα ήταν στην ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας? Κράτα το για μετά. Αλλά εννοώ ότι άλλη ήταν η διαχείριση αρχική. Έχεις δίκιο. Έφυγε ένας γενικός γραμματέας. Αν εκεί είχαν σταματήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είχαν πει ότι okay, αυτό λύθηκε. Εδώ είναι το σύστημα που μπάζει νερά τώρα, έτσι, που λέμε, η τακτική. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος ακριβώς. Λοιπόν, λέω να φύγουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο και να επιστρέψουμε και να επικεντρωθούμε κατά κύριο λόγο στο στρατόπεδο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Φίλιππος Αχινίδης εδώ στο Άττικα αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, για να ανοίξουμε και την ατζέντα γύρω από τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς ευρύτερα. Ο κόσμος αυτός ο οποίος είναι απογοητευμένος από τη Νέα Δημοκρατία, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, να μην πάει προς την ακροδεξιά. Να μπορέσουμε να μιλήσουμε κοντά στις ανάγκες, στις ανησυχίες, προσδοκίες, ελπίδες αυτού του κόσμου και να επιλέξει εμάς. Ναι, όντως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κυβερνήσει τη χώρα ξανά. Και νομίζω ένα καθαρό αποτέλεσμα στις ευρωπαϊκές εκλογές, δεύτερη και ισχυροποιημένη, θα μας δώσει τη δυνατότητα την επόμενη περίοδο να ανασυνθέσουμε τον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πλειοψηφία ξανά. Πολλοί Έλληνες, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, αν δεν ψηφίσει αυτό που σκεφτόταν να ψηφίσει, να ψηφίσει τον Πασόκ. Και για μένα αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειάζεται να κάνουμε συστηματική και υπεύθυνη δουλειά το χρονικό διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές, για να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, να ανακόψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να διασφαλίσουμε ότι θα λύσουμε το θεσμικό κενό το οποίο προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απέναντί της μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν
λοιπόν ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Λοιπόν, κρατάω από τις δηλώσεις των συγκεκριμένων στελεχών τρία πράγματα και θα προσθέσω άλλο ένα, Γιώργο Τραπεζιώτη. Το πρώτο είναι ότι σχετίστηκε με αυτό που πες πριν, ότι στο δρόμο προς εκλογές το κάθε κόμμα έχει επιλέξει του προοδευτικού πόλου, έχει επιλέξει τον ατομικό του δρόμο. Ας το δούμε έτσι. Και είναι λογικό, γιατί οι εκλογές είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος της ακροδεξιάς, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σαχινίδης και είναι μια συζήτηση ανοιχτή, ζήτημα το οποίο φαίνεται πως θέτει και πρώτων ευθυνών τους όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την επόμενη ημέρα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι βάσει της δημοσκοπικής εικόνας της τελευταίας, που δείχνει πως από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μια ανάκαμψη, μικρή μεν, αλλά μια ανάκαμψη. Γι' αυτό λόγο, μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει ότι στην Κουμουνδούνη είναι και συγκρατημένα αισιόδοξοι, χωρίς να πετάνε τη σκούφια τους. Ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υποχωρεί λίγο. Και το ζήτημα είναι αν το ζήτημα στην προοδευτική παράταξη ευρύτερα είναι μια αντιπαράθεση που θα κινείται για το ποιος θα πάρει ποσοστά μικρότερα του 20% και στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί να απειλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα? Για το πρώτο μόνο που είπες, ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω. Ο κίνδυνος ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού, ο οποίος είναι πάντα ορατός και υπαρκτός μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, είναι και ευθύνη του Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο ευθύνη των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Γιατί είναι εύκολο τον καιρό αυτό, ειδικά μετά τις εκλογές, όλα τα φώτα πέσανε πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, εσωκομματικές εξελίξεις. Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό, ποιος είναι πάνω από τον έναν, ποιος είναι πάνω από τον άλλον. Ξεχνάμε πάντα και την εικόνα των πολιτικών επιλογών του Μητσοτάκη που προκαλεί την οργή κομματιού της κοινωνίας, του πιο συντηρητικού που οδηγεί τον κόσμο προς τα ακροδεξιά. Πάει αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Σαχινίδης. Τούτη την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό πείραμα. Το πείραμα της συνύπαρξης του κυρίου Δούκα με τον κύριο Ζαχαριάδη στο Δήμο της Αθήνας. Κάτι το οποίο το παρατηρώ προσωπικά τουλάχιστον πολύ στενά σε καθημερινή βάση. Και μιλώντας με κόσμο που δεν έχει σχέση με τη δουλειά μας, και καλό είναι να ακούμε τον απλό κόσμο που δεν κάνει αυτή τη δουλειά και καμιά φορά είναι σαν την ηχό στο δωμάτιο, το βλέπουν με συμπάθεια, μπορώ να πω. Και λειτουργεί. Το λιγότερο. Και λειτουργεί. Ακριβώς αυτό που λέει η Μαριτίνα. Και οι δύο έχουν πάρει ένα ρίσκο, και ο Δούκας, ως νικητής, και ο Ζαχαριάδης το βράδυ των εκλογών παίρνει την πρωτοβουλία να πει ότι παιδιά, εγώ θα στηρίξω την προσπάθεια αυτή. Και ο καθένας διατηρεί το χρώμα του, το πολιτικό. Και από τον Στέφανο Κασελάκη, το οποίο δεν ίσχυε ακριβώς από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, νομίζω, έτσι. Αυτό θα αποδειχθεί μετά τις ευρωεκλογές, στη μεγάλη κουβέντα που θα ανοίξει, που λέγαμε στην προηγούμενη ενότητα της συζήτησης. Θέλω να πω κλείνοντας, για να μην καταχρώμα και τον χρόνο. Αυτό που συμβαίνει στο Δήμο της Αθήνας θα πρέπει να είναι case study και σε κεντρικό επίπεδο και για την Κουμουνδούρου και για τη Χαριλάου Τρικούπη. Φαίνεται ότι η Κουμουνδούρου το έχει αντιληφθεί περισσότερο, ενώ είναι η νούμερο 2 δύναμη στο Δήμο της Αθήνας. Φαίνεται ότι στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να κάνουν κάποια βήματα εξόδου από την δική τους πιο αμυντική στάση και να ακολουθήσουν το παράδειγμα που ακολουθεί ο κύριος Δούκας. Θεωρώ ότι πάντως ότι είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί και έχει το δικό του ενδιαφέρον, θα αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Μαρτίνα. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, την επομένη των ευρωπαϊκών εκλογών, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτή η συζήτηση θα ανοίξει. Ο κύριος Ανδρουλάκης όντως είναι ένας πιο συγκεντρωτικός άνθρωπος. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δούκας είναι απόλυτη επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν τον στήριξε κανείς άλλος τον κύριο Δούκα, εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, πριν τον μάθουμε οι υπόλοιποι. Επί χρόνια. Δηλαδή, και κανείς δεν θεωρούσε ότι θα περάσει και στον δεύτερο γύρο, έτσι. Καλά, εκ των πραγμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, εννοώ ότι είναι στην μενταλιτέ του κύριου Ανδρουλάκη να βγάζει από το φυτώριο της παράταξης. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι φαν της Μπαρτσελόνα. Σε αυτό δεν είμαι πολύ καλή στα ποδοσφαιρικά, επειδή βγάζει δικούς της παίκτες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, okay. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι στη μενταλιτέ του. Από την άλλη, θεωρεί. Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ξεπεράσει το ότι δεν είναι πια στις εκλογές, τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Ότι δεν παίζουν μπάλα μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Έχουν ακόμη την κουλτούρα του κόμματος εξουσίας. Οπότε θέλουν να είναι πρωταγωνιστές σε αυτή την όποια συνθήκη την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρωταγωνιστές ή μη, εγώ θα έλεγα ότι ας μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και αν η συζήτηση δεν καταλήξει κάπου, δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά ας την κάνουμε. Συνήθως δεν καταλήγει, βέβαια, είναι η απάντηση. Ας την κάνουμε. Γιατί μετά η ανταπάντηση σε αυτό που λες είναι ότι θα έχουμε τρεις τετραετίες Μητσοτάκη. Άμα επιλέξουν αυτό οι πολίτες. Αν επιλέξουν αυτό και οι πολιτικοί, με συγχωρείς. Λοιπόν, όμως, εδώ που τα συζητάμε, ωραία, ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν λειτουργήσει σωρευτικά
και προστίθενται στις υποθέσεις που δημιουργούν φθορά στην κυβέρνηση, είναι και το ζήτημα, ήταν το ζήτημα με την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Ελλήνων του εξωτερικού προς την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, έμεινε και εκτός κούρσας των ευρωεκλογών. Λέω να πάμε, στο επίκεντρο έχει βρεθεί βέβαια το Υπουργείο Εσωτερικών, πάμε να ανοίξουμε και αυτό το θέμα και να γυρίσουμε πίσω να το συζητήσουμε. Δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Ο έλεγχος του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζεται. Ο έλεγχος, σας θυμίζω, ότι αφορά ευρύτερα την επάρκεια της ασφάλειας όλων των διαδικασιών. Αυτό το είχαμε πει πρώτη στιγμή. Και μάλιστα από την πρώτη κιόλας εργάσιμη μέρα μαζί με τον άλλο πρωθυπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, δώσαμε οδηγία για να διεξαχθεί ένας πλήρης εσωτερικός έλεγχος. Γιατί το κάνει όλο αυτό η αντιπολίτευση? Το κάνει γιατί θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έχετε δει ποια είναι η στόχευσή της όλες αυτές τις ημέρες? Λοιπόν, Γιώργο, ένα σχόλιο για το πώς βλέπεις να επιδρά αυτή η υπόθεση στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Καταρχάς, μιλάμε για ένα σκάνδαλο που το είπαμε Σιμακοπούλου στην αρχή. Τελικά το κάναμε upgrade στην πορεία και έχει γίνει σκάνδαλο κεραμαίος. Το αρνείται πάντως. Υπουργός Εσωτερικών λέει από την πλευρά της ότι εγώ δεν ήμουν υπουργός την περίοδο μεταξύ των εκλογών, ότι τα mail διέρευσαν σε μια υπηρεσία από την περίοδο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, και από την πλευρά της αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την υπόθεση. Πώς ορίστηκαν τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης εκείνη την περίοδο, να θυμηθούμε, και ποιοι ήταν μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης? Δεν μπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δούμε τώρα στην βάση του το πράγμα, ότι έχουμε μία ευρωβουλεύτρια, έχουμε την κυρία Σιμακοπούλου, η οποία από κάπου πήρε emails και προσωπικά δεδομένα τελικά και με κάποιο τρόπο τα χρησιμοποίησε. Άρα σημαίνει ότι έχουμε μία κυβέρνηση εδώ πέρα, η οποία έχει πρόσβαση ευαίσθητα στα προσωπικά δεδομένα πολιτών, όπως κάθε κυβέρνηση, που είναι ο σύγχρονος πλούτος κάθε χώρας, τα προσωπικά δεδομένα, για μία σειρά από λόγους ανάλυσης των πραγμάτων. Data. Ακριβώς. Είναι ο σύγχρονος πλούτος των χωρών, των σύγχρονων κρατών. Υπάρχει πρόσβαση και στα προσωπικά δεδομένα, παραχώρηση προσωπικών δεδομένων και σε εταιρείες όπως η Cisco και η Palantir. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ έχει ανοίξει τώρα ένα θέμα τεράστιο, το οποίο μπορεί να γίνει και η αιτία για σοβαρότερες πολιτικές εξελίξεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένουμε. Εγώ, αν έπαιζα το ευρώ μου δηλαδή σε επίπεδο τζόγου, ποιο ζήτημα πιστεύεις ότι θα προκαλέσει σοβαρές πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα? Γιατί η δολοφονία των Τεμπών χτυπάει απευθείας στο θυμικό του κόσμου. Και σωστά, έτσι πρέπει. Η καρδιά μας ραγίζει και σπάει κάθε φορά που ακούμε όποιον συγγενή να μιλάει για αυτό που έζησε, για το παιδί του ή για το συγγενή του που χάθηκε μέσα σε εκείνο το τρένο. Σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι κεντρικό θέμα το να γίνονται fake volan προσωπικά δεδομένα πολιτών για πάσα χρήση και πάσα νόσο τελικά εκλογική εδώ πέρα. Πάλι δύο παρατηρήσεις έχω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Βάλε και μια τρίτη, έχουμε πάρα πολύ να τις ακούσουμε. Κατά τη γνώμη μου, θέλω πάλι να κάνω το ίδιο παράδειγμα που έκανα πριν. Ας πούμε ότι αυτά τα email δεν τα είχε στείλει η κυρία Σιμακοπούλου και τα είχε στείλει ο κύριος Παπαδημούλης. Και λέω τον κύριο Παπαδημούλη επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Αλλιώς θα έλεγα κάποιον. Φαντάζεστε ποια θα ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης? Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν τουλάχιστον καταγγελτική ως προς την πράξη αυτή και το πώς τα βρήκε και πώς έχει πρόσβαση. Εν πάση περιπτώσει, θα τον είχαν στήσει στον τοίχο. Άρα καθόλου δεν πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να χτυπήσουν την επιστολική ψήφο που είπε η κυρία Κεραμέως, κυρίως γιατί τη στήριξαν, την ήθελαν. Άλλο ανέφερε τελευταία στιγμή μια τροπολογία η κυβέρνηση που είπε ότι τελικά θα ισχύει παντού για όλους και στις εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει σχέση με τη διαβλητότητα βέβαια της διαδικασίας στο ζήτημα της διαρροής. Μένει και αυτό να αποδειχθεί. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετη και να πω ότι δεν έχει σχέση με τη διαβλητότητα. Αυτό πώς δικαιολογεί τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων κάθε ανθρώπου? Ναι. Ας πούμε ότι δεν έχει σχέση. Πώς δικαιολογεί τη διαρροή? Εδώ και ένα ζήτημα, όταν έχεις μια διαρροή στοιχείων τέτοιων, πρώτον, ποιος διαβεβαιώνει ότι ανά πάσα στιγμή δεν θα ξαναγίνει αυτή η διαρροή? Δεύτερον, εδώ είδαμε μια υπόθεση όπου η διακίνηση των στοιχείων αυτών έγινε μέσα από τον επίσημο μηχανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, της κυβέρνησης, και μέσα από τον επίσημο μηχανισμό του κόμματος. Προς τον μηχανισμό του κόμματος, μάλιστα, κιόλας. Ο τελικός αποδέκτης είναι η κυρία Σιμακοπούλου, και να μην αποδεχτεί και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Αλλά πάντως η διακίνηση των στοιχείων αυτών έγινε μέσω
τρώνοντας κυβέρνηση μετά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του υπευθύνου για τους αποδήμους και τελικά. Δεν είναι πάντως και ζήτημα διαβλητότητας των εκλογών. Πολλοί κόσμος αρχίζει και το συζητάει αυτό. Και θέλω να πω ότι ζούμε στη χώρα όπου υπάρχει ένα διαρκές VAR, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Πάμε να δούμε τη φάση, πάμε να δούμε το πλάγιο, την κεφαλιά, το πέναλτι. Όλο το ίδιο που κάνει, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Από Φόρμουλα 1 πάμε μπάλα, πράγματα για να συμπερδεύω το κάνω. Για τρία πράγματα ήμασταν σίγουροι σε τούτον εδώ τον τόπο που έχει τραβήξει τόσα. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις, πεντακάθαρη διαδικασία. Για τον ΑΣΕΠ, πεντακάθαρη διαδικασία. Και εκλογές, πεντακάθαρη διαδικασία. Όταν φτάνουμε την επόμενη μέρα σε ένα από τα τρία, τα βγάζω τα δύο πρώτα. Σε ένα από τα στις τρία. Εκλογές, γι' αυτό βάζω. Τα βγάζω τα δύο πρώτα, λέω. Να γίνεται τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, προφανώς πληγώνεται και το αφήγημα της επιστολικής ψήφου. Προφανώς ο μέσος πολίτης που δεν έχει την πολυτέλεια να κάθεται να διαβάζει και να αναλύει πράγματα όπως είναι, γιατί είναι η δουλειά μας εμάς να καθόμαστε και να διαβάζουμε, να πει ρε μπάσκε, άλλο ψηφίζω και άλλο βγαίνει. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση που δημιουργείται. Και πρέπει η κυβέρνηση να παίζει με πολύ ανοιχτά και καθαρά χαρτιά. Για να εξηγεί και να διαπαιδαγωγεί τελικά το εκλογικό σώμα από κάτω, για να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια στην επόμενη επιλογή που θα κάνει. Αυτή ήταν η δεύτερη μου παρατήρηση. Επειδή πριν με διόρθωσε ο Ιάσονας και έκανε πολύ. Όχι, είχε πολύ δίκιο ο Ιάσονας. Όντως, οι πολίτες επιλέγουν ποια κυβέρνηση θα έχει. Τα κόμματα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσφέρουν εναλλακτικές. Αν δεν τις προσφέρουν, είναι δικό τους πρόβλημα. Αλλά οι πολίτες αποφασίζουν. Πρέπει και οι πολίτες να νιώθουν πολύ ασφαλείς ότι αυτό που ψηφίζουν, αυτό θα βρεθεί στην κάλπη. Δεν λέω ότι δεν βρίσκεται αυτό. Λέω να μην τους φοβίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, λέω να παραμείνουμε στο θέμα των ευρωεκλογών. Έχει ανοίξει μια. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο, θυμίζω και στους δυο σας, νομίζω τα διαβάζετε, τα ψάχνετε, τα βλέπετε, όπου όλα τα κόμματα έχουν απλώσει τον τραχανά και αρχίζουν και ανακοινώνουν ονόματα, σβήνουν ονόματα, γράφουν νέα ονόματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι προηγείται στο θέμα των ανακοινώσεων σε σχέση με την προετοιμασία που υπάρχει στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Υπήρξε μια συζήτηση προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον αυτό έλεγε το ρεπορτάζ, Γιάννη, ότι συζητιέται στη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο ο Φρέντι Μπελέρη να είναι μεταξύ των υποψήφιων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Μαρία Σπυράκη, η οποία θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτή με Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Σπυράκη στο Άττικα και επιστρέφουμε. Κοιτάξτε, την απόφαση για τις υποψηφιότητες τη λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως που θέλω να θυμίσω εγώ ως Ευρωβουλευτής εν ενεργεία είναι ότι στην Αλβανία με την απόφαση του δικαστηρίου για το Φρέντι Μπελέρη παραβιάζεται το κράτος δικαίου. Και η απονομή της δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο αποτελεί κριτήριο της Κοπενχάγης προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία μιας χώρας, μιας υποψήφιας χώρας. Η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα. Mm-hmm. Υποψήφια χώρα σημαίνει όχι μόνο ότι παίρνω ευρωπαϊκά κονδύλια για να φτιάξω δρόμους, να δημιουργήσω υποδομές, παίρνω και χρήματα και τεχνογνωσία για να υποστηρίξω τους θεσμούς. Ο θεσμός της δικαιοσύνης και η απόδοση της δικαιοσύνης πρέπει να είναι ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οπωσδήποτε από την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την Αλβανία και η προειδοποίηση είναι σαφής. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει, Μαρτίνα, ότι πράγματι πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου συζητιέται το όνομα του Φρέντι Μπελέρη. Υπάρχουν γνώμες που διατυπώνονται για υπέρ και κατά της υποψηφιότητας αυτής. Η μία άποψη λέει ότι καλός να είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα ανακόψει διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η άλλη άποψη λέει ότι εάν είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα προκαλέσει αρνητικό αντίκτυπο στις διπλωματικές σχέσεις της χώρας. Και εδώ βέβαια ξαναπάμε στο ζήτημα των διαρροών της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά της. Με αφορμή αυτό ανοίγει και αυτή η κουβέντα. Βλέπουμε λοιπόν ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι αρκετά ρευστό σε έναν βαθμό. Και βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να φλερτάρει με τα δεξιά της, με την ακροδεξιά σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή είδαμε και το όνομα του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Και έχουμε όλο αυτό το μείγμα. Ήθελα ένα σχόλιο από σένα. Βέβαια, από την άλλη, εγώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να βάζει στο ίδιο τσουβάλι τον κύριο Μπελέρη με τον κύριο Δήμα, τον πυροδήμα.
κυρίως λόγω καταγωγής και των δύο, επειδή είναι βορειοϋπηρώτες, και βλέπω ένα άγχος γενικά από τα κόμματα. Δηλαδή, έχω δει αρχηγό πολιτικού κόμματος να πηγαίνει στον Εύρο να παρουσιάζει το κόμμα του. Βλέπω ότι σιγά σιγά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ εκείνη η περιοχή και ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για το εσωτερικό των κομμάτων τους. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να δω τον κύριο Μπελέρη στα ψηφοδέλτια, εφόσον το θέλει ο άνθρωπος ενός ελληνικού κόμματος. Έλληνας δηλώνει και ο ίδιος, μπορεί ο υπηρώτης προφανώς. Από την άλλη, είμαστε και σε ένα τριήμερο που έχει συλληφθεί ο διορισμένος δήμαρχος Χυμάρας. Δεν ξέρω αν αυτό αθώνει περισσότερο ή τέλος πάντων ενισχύει περισσότερο την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω καν αν έχουν καταλήξει, αν έχει πει το νέο ο κύριος Μπελέρη να έχουν δώσει τα χέρια. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν το βλέπω αρνητικά, για να είμαι ακριβής. Αν το κάνει για να ανακόψει τις δυνάμεις της προς την ακροδεξιά, και αυτό στο παιχνίδι είναι. Θέλει να ανακόψει τις δυνάμεις της προς την ακροδεξιά. Θεμητό είναι. Γιώργο. Θα συμφωνήσω ειδικά με το τελευταίο που λέει η Μαρτίνα Ζαφριάδου. Λέει ότι προσπαθεί να ανακόψει όλο αυτό τον αγώνα, μάλλον που προσπαθεί να κάνει και ακροδεξιά για να λύσει ψήφους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να χαιρετήσω πάντως το γεγονός ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και μιλάνε για κράτος δικαίου. Πιάνονται από αυτό που μπορούν να πιαστούν και φέρνουν στο δημόσιο διάλογο κάτι το οποίο κάνει τζιζ, πιπέρι, σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Μίλησε η κυρία Σπυράκη για τους κανόνες του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Μπράβο στην κυρία Σπυράκη, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα ζητήματα του κράτους δικαίου δεν αφορούν μόνο στην υπόθεση Μπελέρη, που πάντα μου φέρνει στο μυαλό και την υπόθεση Μαβή, αλλά αυτό είναι μια παλιά ιστορία τώρα. Ένα Google search είναι απλό. Εντάξει, είμαι και λίγο μεγάλο σε ηλικία, τα θυμάμαι. Ναι, από την άλλη όμως, για κράτος δικαίου πρέπει να μιλήσουμε για το έγκλημα των Τεμπών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να μιλήσουμε για μια σειρά από ζητήματα τα οποία η επόμενη όποια κυβέρνηση θα πρέπει να τα βρει μπροστά της, γιατί θα βρει ένα πτώμα σε σχέση με τη δικαιοσύνη και ένα πτώμα σε σχέση με τις λειτουργίες των δημοκρατικών θεσμών. Και να μπορεί να ανοίξει έρευνα, μην έχουν παραγραφεί όλα, να μπορεί ή όποια επόμενη κυβέρνηση να ανοίξει την έρευνα ξανά. Λοιπόν, λέω να αλλάξουμε θέμα, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Πάμε προς τα έξω. Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τις εξελίξεις του Ουκρανικού και διαψεύδοντας ουσιαστικά τον κύριο Ζελένσκι, τα περί μυστικής διπλωματίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και αυτή την ατζέντα. Καμία συμφωνία, κυρία Ψαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια. Δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εν κρυπτό κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά θα επαναλάβω όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμήνεται, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θέτει εν αμφιβόλο την επιχειρησιακή δυνατότητα των ελληνικών ενόπλων δυναμεών μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές και σίγουρα αφορά και τα ζητήματα της αεράμινας, τα οποία τόσο ευαίσθητα είναι. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα θέμα που δημιουργήθηκε από μια ανάρτηση του Προέδρου της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ίδιου, τις ημέρες που ήταν ο κ. Μητσοτάκης στην Οδυσσό, που επισκέφθηκε την Ουκρανία. Η κυβέρνηση το διαψεύδει, ο Πρωθυπουργός το διέψευσε. Ήθελε ένα σχόλιο από σένα, Γιώργο, για αυτό το ζήτημα. Στα δημοσιογραφικά γραφεία ευχαριστούμε το Θεό καταρχάς που υπάρχουν τα social media όπως το Twitter και δεν χρειάζεται πια να πληρώνουμε ούτε Reuters ούτε Associated Press ούτε άλλα πρακτορία ειδήσεων για να μαθαίνουμε ειδήσεις. Κάνε ένα tweet του Ζελένσκι και έχουμε και την πληροφόρηση για το τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της χώρας. Money, money. Αυτό είναι προβληματικό για τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, γιατί αυτό αφορά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε δει ζητήματα που αφορούν στις δύο πλευρές, το τι γίνεται ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, που πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος μονίμως. Από την Άγκυρα να μαθαίνουμε αυτά που έρχονται εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσπαθεί να μαζέψει αυτό που στα δικά μου μάτια είναι τα αμάζευτα, αφού άναψε φωτιά άλλος, έρχεται αυτός να τις σβήσει με μια δήλωση που μας λέει: παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Η ιστορία έχει δείξει όταν κάποιος μας λέει: δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι τελικά αυτό ακριβώς που νομίζεις. Θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό να κάνει πρώτος δηλώσεις και μετά να ακολουθεί όποιο Ζελένσκι αυτού του πλανήτη όπου ζούμε. Μαρτίνα. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπέγραψε κάποια τέτοια συμφωνία. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι υπετέχθη συμφωνία. Δεν είπε ότι υπογράφτηκε. Αστερίσκος. Θέλω να ελπίζω ότι μπορούμε να πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Προχωράμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δηλαδή, μένει να αποδειχθεί αν υπάρχει συμφωνία ή όχι. Λοιπόν, και πού πάμε τώρα? Πάμε στα άλλο ένα θέμα. Απογευματινά χειρουργία. Έχουν υπάρξει διάφορα ζητηματάκια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και αυτό το θέμα, το οποίο προφανώς απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες. Διαμαρτύρεται το 1%. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε καταγγελίες, Μαριτίνα, για το θέμα των χειρουργείων, των απογευματινών χειρουργείων, που λένε ότι στα πρώτα χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν υπήρξαν ασθενείς εκτός λίστας. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι αυτό είναι μια καταγγελία που δημιουργεί ζητήματα για αυτή την διαδικασία. Και θυμίζω ότι έγινε και από το Σωματείο Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς είναι, το λέω και για τον εαυτό μου, επειδή φωνάζουμε πάρα πολύ και εγώ και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι πολύ δύσκολο να μας φωνάξει κάποιος άλλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν φωνάζουμε στον κύριο Γεωργιάδη γιατί δίνει ελευθερία, το αντίθετο. Του φωνάζουμε ότι για να δώσει την ελευθερία πρέπει να έχει και το προσωπικό και τις υποδομές και τις γάζες για να υποστηρίξει αυτή την ελευθερία. Αυτό μόνο φωνάζουμε, τίποτα άλλο. Μακάρι να γινόντουσαν 24 ώρα χειρουργία. Αλλά να είχαμε και τρεις βάρδιες. Όχι να έχουμε μία βάρδια για τρεις μέρες. Έτσι, μακάρι να γινόντουσαν συνέχεια για να μην έχουμε λίστες με παιδάκια που περιμένουν 4 μήνες για να χειρουργηθούν σε πολύ σοβαρά χειρουργία. Μακάρι. Δεν το έχουμε όμως αυτό. Ή θα εξαντλήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους τραυματιοφορείς. Ή δεν θα γίνονται τα χειρουργεία μετά από κάποιο σημείο, δεν θα γίνονται τα πρωινά, θα γίνονται μόνο τα απογευματινά επιπληρωμή. Μόνο γι' αυτό το φωνάζουμε, γιατί ποτέ άλλο είμαι πολύ υπέρ της ελευθερίας γενικά ως άνθρωπος. Μακάρι να μπορούμε να έχουμε ολοήμερα χειρουργία. Γιώργο. Εδώ μιλάμε για χειρουργείο χωρίς αναισθητικό στο σώμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο σώμα της κοινωνίας τελικά. Όταν μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον πολιτικό, για τον Υπουργό Υγείας σήμερα, που έλεγε πριν από κάποια χρόνια, που ελπίζω να μην τα έχουμε ξεχάσει αυτά, γιατί ξεχνάμε σε τον τόπο, ότι δεν θα αφήσω κανένα Τόμψεν να μου πάρει τη δόξα, όταν έδιωχναν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και απέλυαν από τα παράθυρα κόσμο και αποδυναμώνοντας. Βοηθήστε με λίγο με το σώμα. Αποδυναμώνοντας. Αυτό, αποδυναμώνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε κρίσιμη φάση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει δείξει αυτό που τελικά ο Μητσοτάκης δεν εννοούσε προεκλογικά. Τι μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά? Ότι στη δεύτερη φάση της θητείας μου, που διεκδικώ λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου, ένα είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι δικό μου στοίχημα. Η ανάταξη και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό που έλεγε η Μαριτίνα. Θέλουμε νοσοκομεία που μπορεί κάποιος να χειρουργείται 24/24. Βεβαίως. Απαιτείται νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό, δηλαδή προσλήψεις. Λοιπόν, κύριε, κυρία. Γιάννη, πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα, Αύριο 29 Μαρτίου, παρέλαση δεν θα πας, το ξέρω. Μπακαλιάρος, κορδαλιά θα φας όμως. Εννοείται αυτό, λοιπόν. Δεν κάνει περίπτωση. Ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Καλός συνάδελφος. Η Μαρτίνα Ζαφυριάδου, επίσης καλός συνάδελφος. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το κόλπο γκρόσο φτάνει ξανά στο τέλος του. Θα είμαστε και πάλι εδώ την επόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Shut up.